Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς και επίσημα πλέον. Εντάξει, είπα, δώσαμε την καλησπέρα μας νωρίτερα όταν ήταν εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Ματζιούκης, παρέα με τον Χαρίλα Οχαρίτωνα, τον οποίο θα ακούσουμε και στην συνέχεια, καθώς είναι άριστος γνώστης του ισπανικού ποδοσφαίρου η Ισπανία, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ, ητάται, όπως τα λέει και ο Χαρίλαος, με 0-1, με το γκολ του Μπουταΐμπ, αν δεν κάνω λάθος, και κάνανε λάθος τα δύο στόπερ των Ισπανών, 0-1 το Μαρόκο, ένα γκολ που το δικαιούταν στην διοργάνωση, 0-0 το Ιράν-Πορτογαλία, το οποίο πολλοί θέλουν να λήξει και έτσι. Αλλά θα ξεκινήσουμε με είδηση από το στρατόπεδο, όπως λέμε, του Άρη. Έχουμε τον Νίκο τον Παδόπουλο, ενώ ισοφαρίζει η Ισπανία και βγάζει με τον Νίσκο στο 19, τσακ μπαμ, τον γκολ. Έχουμε Νίκο Παδόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νικόλα, καλησπέρα, αγόρι μου. Γεια σου, Θανάση. Τι έχουμε, μεταγραφή αεροδρομίου. Καλή εβδομάδα, ναι. τι είπες, έχουμε. Μεταγραφή, λέω, αεροδρομίου. Αχ, αεροδρομίου δεν τη λες. Ναι. Αλλά είναι μεταγραφή. Ούτε κτέλ. Ούτε του κτέλ, τη λες, εντάξει. Καλή μεταγραφή, καλή προσθήκη για τον Άρη. Δεν είναι επίσημο βέβαια ακόμα. Απλά η ενημέρωση που υπάρχει εδώ και λίγη ώρα αναφέρει ότι ο Άρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νικολάς Ντιγκινή για τα επόμενα 2 χρόνια. Μια υπόθεση που μονοπόλησε την ειδησιογραφία της ομάδας στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Αφού ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, είχε ραντεβού με τον παίχτη και τους εκπροσώπους του. Το απόρριμα αυτό το οποίο έβγαινε ως πληροφορία ήταν ότι μάλλον η υπόθεση η οποία ήταν σε καλό δρόμο θα τελείωνε αύριο με την παρουσία του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο όμως υπήρξε νέα επικοινωνία του Άρη με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει οριστική συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια σε μια υπέρβαση όπως φαίνεται που έκανε ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης όσον αφορά την περίπτωση του Γάλλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει. Έλα, σε χάνουμε λίγο τώρα, Νίκο. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Τώρα καλύτερα, ναι. Τώρα πάλι χάθηκες. Πού είσαι, Περέα, είσαι. Περέα, φίλε, δεν έχει φτάσει ακόμα το... Ποια Περέα. Για πες. Έλεγα λοιπόν αν με ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι. Είναι μια υπέρβαση για τον Άρη και τον Θόδωρο Καρυπίδη η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο Άρης μετά από 48 ώρες αφού ο δρόμος με τον Αγγέλη Πλατέλα καλύπτει το κενό. Ο Πλατέλας πήγε στον Όφι. Ναι. Νίκο, πάλι σε χάνουμε. Αν μπορείς να κάπου αλλού να... Δώσουμε ένα λεπτό, φίλε. Άλλαξε σπίτι. Δώσουμε ένα λεπτό. Θα σου δίνω και 2. Λοιπόν, μέχρι να βρει το κατάλληλο μέρος ο Νίκος Παπαδόπουλος που μας μιλάει για την οριστική συμφωνία Ντιγκινή και Άρη. Επαναλαμβάνω, η Ισπανία σοφάρει τον Νίσκο. Ισπανία Μαρόκο 1-1 στο 22, παραμένει το 0-0 στο άλλο. Καλύτερα νομίζω. Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ναι. Στη ουσία είναι για τον Άρη ότι 48 ώρες αφού ακολούθησε ο χωριστός δρόμος με τον Πλατέλα, συμφωνεί με τον Ντιγκινή, παίκτης που αγωνίζεται αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, προέρχεται από μια καλή σεζόν στον Ατρόμητο. Θα κοστίσει στον Άρη λίγο παραπάνω, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι ένας παίχτης που ο Ερέρα θεώρησε ότι ταιριάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή από τον Πλατέλα. Στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει και στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που εκτός από τα φτερά της επίθεσης μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή, κατά ανάγκη. Και είναι ένα από τα στοιχεία που ψάχνει ο Ερέρα στους παίχτες, δηλαδή ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε παραπάνω από μία θέση. Μάλιστα. Και περιμένουμε πλέον αύριο τον παίχτη στην Θεσσαλονίκη. Αυτά. Δεν μου λες τώρα μια και σε έβγαλα. Για μπορείς πες... φίλε άμα θες ναι. Να με βγάλεις και πιο μετά για να τα πούμε πιο αναλυτικά. Α, και αυτό γίνεται. Ναι, το προτιμώ. Να σου προτείνω κάτι καλύτερο και πιο βολικό για σένα. Ναι, βέβαια. γιατί όχι. Εντάξει, ωραία. Οπότε ξέρεις τι. Θα τα πούμε πάλι μετά. Μετά, λογικά όταν τελειώσουν τα παιχνίδια, για να κάνουμε και το ρεζουμέ τη πρώτη μέρα όσον αφορά το Μουντιάλ, τη πρώτη μέρα μετά τη τρίτη αγωνιστική. Εντάξει, φίλε. Όπου θα έχουμε πλέον. Να μιλήσουμε εικόνα για από δύο ομίλου. Για την Αίγυπτο, φίλε, που ο Αντώνης Αριόγλου δεν θα θέλει να ακούει μπαλαντέρ και τώρα, Αίγυπτο, φίλε, τώρα εντάξει, δηλαδή χάνει και από τον Σαουδάραβε, φίλε. Δηλαδή είναι ο Σαουδάραβα και ο Παναμέζο. Ήταν τα δύο αναμενόμενα λιμά και το λιμό το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο, αλλά μιλάμε για λιμό ολκής, ήταν η Πολωνία, φίλε.
Πολύ μεγάλη απογοήτευση. Η Πολωνία, ρε φίλε, τέτοιο χάλι. Δηλαδή, σκέψου, ρε φίλε, ότι υπάρχουν Έλληνες που κράζαν την Ελλάδα του Ρεχάγκελ, που παίζαμε με τον Καραγκούνη, τον Καψί και τον. Και ποιον άλλον ξέρω εγώ, και τον Χαριστέα, που κοντζάν Πολωνία με Λεβαντόφσκι μέσα, με Μίλικ και τα λοιπά, που έχουν τα συμβόλαιά τους είναι όσα δεν κοστίζει όλη η Super League μαζί και δεν μπορούν να αλλάξουν μια μπαλιά, ρε φίλε. Μεγάλη απογοήτευση. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Που δεν λέμε ότι ήταν κανένα ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, να τρύψει τα μάτια σου. Δυστυχώς, φίλε, στην Ελλάδα η πλειοψηφία δεν κρίνει το ποδόσφαιρο το οποίο βλέπει με ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά με καφενειακά κριτήρια. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θα τα πω πιο αναλυτικά. Λοιπόν, κράτα τον Πορτογάλο στο 0, τσιμέντωσέ το και εντάξει. Και κερνάω μια πάστα όταν ξαναβρεθούμε. Χουβαρδά μου. Εντάξει. Έγινε. Άντε, τα λέμε. Τα λέμε. Τουλάχιστον στο ημίχρονο. Κράτα τουλάχιστον ημίχρονο. 0-0. Ό,τι θες, αδελφέ μου. Εντάξει, βγάλω το και 0-0 εντελώς άμα μπορείς, αλλά το ημίχρονο τσιμέντωσε, ενώ το Μαρόκο φτάνει πάρα πολύ κοντά στο 1-2. Τεράστια ευκαιρία, αποκρίνει την τεχεία. Οκ, Νικόλαε. Τα λέμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μπήκαμε λίγο απότομα. Εκπομπή Μπαλαντήρ, κύριε Καβαδί, αν μπορούμε λίγο να ξετσιμεντώσουμε το πάνω. Να ξεπαγώσουμε την εικόνα. Έχουμε κάποια θεματάκια εδώ πέρα. Εντάξει, με τα δύο μάτς ταυτόχρονα. Πάντως είμαστε στο 26. Ιράν-Πορτογαλία 0-0. Με την Πορτογαλία του Σάντος να ευνοείται, να προκρίνεται δηλαδή. Όταν λέμε ευνοείται, είναι τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Να προκρίνεται σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος. Οι Ιρανοί θέλουν μόνο νίκη. Εντάξει, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που το Ιράν. Που η Πορτογαλία ακόμα και με ήττα προκρίνεται από το Ιράν, αλλά θα πρέπει η Ισπανία να χάσει με 2 γκολ διαφορά και πάνω από το Μαρόκο, για να είχαμε να λέγαμε. Πάντως το Μαρόκο έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Αν και έχει αποκλειστεί ήδη από τη συνέχεια της διοργάνωσης, έχει πάρει αυτό που άξιζε στα πρώτα παιχνίδια. Ένα γκολ δηλαδή, το μίνιμουμ, με τον Χαλίτ Μπουταϊμπ, με καλή καριέρα στα γαλλικά γήπεδα και όχι μόνο. 0 στο 14. Ο Ίσκος στο 19 με κοντινή προβολή έφερε το ματς στα ίσα και την καρδιά του Ιέρου και των υπολείπων Ισπανών φυσικά. Άνα τον πλανήτη στην θέση της. Αλλά οι Μαροκίνοι πριν από λίγο έχασαν νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέτα τέτ απέκρουσε ο Νταβίν Ντεχέα. Οι Μαροκίνοι, οι οποίοι είχαν δείξει και στα δύο πρώτα τους παιχνίδια, ότι μόνο με τον εαυτό τους μπορούν να τα έχουν που αποχωρούν τόσο νωρίς από τα γήπεδα της Ρωσίας. Γιατί κατάφεραν στα δύο πρώτα τους παιχνίδια να είναι εμφανώς καλύτεροι και από την Πορτογαλία και από το Ιράν, αμφότερα τα έχασαν χωρίς καν να σκοράρουν. Αλλά έτσι είναι η μπάλα, το πιο απρόβλεπτο και εμπολής άδικο ομαδικό σπορ. Αυτή είναι βέβαια και η μαγεία της. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, εκπομπή Μπαλαντέρ, με Θανάση Κυλώνη στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος τον ακούσετε πριν από λίγο, θα τον ακούσουμε και στην συνέχεια, όπως θα μιλήσουμε και με Χαρή Λαοχαρίτωνα όταν θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι της Ισπανίας, καθώς δήλωσε ευθαρσός ότι είναι φαν της Φούρια Ρόχα. Λοιπόν, είναι η Φούρια Ρόχα, αν το λέμε έτσι στο πληθυντικό, αλλά είναι η ομάδα, είναι η Φούρια Ρόχα. Τι έγινε? Ναι, θα το δούμε και αυτό. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. FM κενό, το SMS, αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook, Θανάση Κυλώνης με λατινικούς... Τσομπατζόγλου θέλει ολόκληρη επικοινωνία. Τον ρωτάς τι ώρα σε βγάλουμε και το λέω τι ώρα θες, όποτε σε βολεύει. Από πότε μέχρι πότε, βάζει και τέτοια, κατάλαβες. Εντάξει, λοιπόν, κάτσε λίγο να τον απαντήσω τον Τζίμι. Λοιπόν, με Δημήτρη Τσομπατζόγλου θα μιλήσουμε σε περίπου 45 λεπτά. Να συντονιστούμε δηλαδή λίγο. Πες είναι 9.30, okay, κατά τις 10 και 4 πάνω κάτω, παν-κατ. Λοιπόν, την ώρα που θέλω να πιστεύω ότι το Ιράν-Πορτογαλία θα είναι ακόμα στο 0-0. Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε έτσι. Μπορεί κάποιοι να το έχετε παίξει και over και να κερδίσει μια από τις δύο ομάδες. Πορτογαλία προφανώς. Χαβαλέ κάνουμε. Εντάξει, ο καθένας νοιάζεται για τα δικά του τα παίξηματα, για τα δικά του τα δελτία. Αυτό που λέμε καλή τύχη σε όλους, αυτό δεν γίνεται. Το καλή τύχη σε όλους. Είναι τόσο μεγάλη διασπορά στοιχημάτων πλέον, μια και μιλάμε για στοίχημα, που δεν γίνεται να πληρωθούμε όλοι. Πάντα θα πάρουν λίγοι κερδισμένοι ή λίγοι χαμένοι. Δυστυχώς. Τις πιο πολλές φορές είναι πολύ χαμένοι και λίγοι κερδισμένοι. Αλλά πάντα θα πάρουν και από τις δύο πλευρές. Ο άλλος λέει: χαρήκαμε, ο φίλος μας ο Φώτης. Ναι, τώρα μου στέλνει ένα δελτίο που λέει: αυτό λέει βγαίνει ποτέ και έχει πρώτο σκόρερ ομάδων, όχι διοργάνωσης, Καβάνη, ο οποίος έκανε σε φταίς σήμερα για να μας χαλάσει το άντερ. Δηλαδή, ρε Σικαβάνη, είναι το Ρωσία-Ουρουγουάι 0-2 από το 24.
Παίζουν και με 10 οι Ρώσοι. Έχει εξασφαλίσει την πρωτιά. Εντελώς αδιάφορο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Και πάει τώρα ο Καβάνης στο 90 και μας χαλάει το Under. Το Under 2, έτσι, το ασιατικό, που θα παίρνουμε πίσω τα λεφτά μας σαν μονάδα. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε. Ναι, τι έχει. Καβάνη πρώτο σκόρερ. Έριξεν πρώτο σκόρερ που έχει κάνει και αυτό εφτέ. Μίτροβιτς πρώτο σκόρερ που και αυτό έχει σκοράρει 2 γκολ κιόλας. Μάντζουκιτς. Ο Μάντζουκιτς, ο οποίος νομίζω δεν έχει βάλει γκολ, έτσι. Ναι, πρέπει να είναι άσφαρος ακόμα. Μάντζουκιτς. Ο Μίλλερ που και αυτό είναι άσφαρος. Ο Σον που έχει βάλει γκολ. Ο Λουκάκ που έχει βάλει 4 γκολ. Και ο Κιν που έχει βάλει 5 γκολ. Είναι πρώτο σκόρερ τη διοργάνωση πλέον μόνο στο Χάρι Κέιν. Και στα 4 γκολ είναι ο Λουκάκ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίο τώρα είναι σε δράση. Στο μάτι του Ιράν με την Πορτογαλία, όπου υπάρχουν τραυματισμοί. Στο ημίωρο είμαστε παραμένει το 0-0. Τώρα βλέπουμε και πάλι την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπουταΐπ του Μαρόκου για να κάνει το 1-2. Εκεί έχει βγει νωρίς το goal-goal, το οποίο πληρώνει και καλά. Λοιπόν, να απαντήσουμε και στον φίλο. Να ακούμε jump. Λοιπόν, να δούμε λίγο την... Δεν πάμε σε διάλειμμα, πάμε μια και καλή στα ημίχρονα. Δώσαμε τρόπους επικοινωνίας, είπαμε και μέσω Facebook, Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες, double S στο Θανάσης και KY στο Κυλώνης. Ώρα, έχουμε ώρα, ωραία. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε για να δούμε τι έγινε στα μάτια του απογεύματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε Λίμπερο 107,4. Η Μπαλαντέ ξεκινήσαμε σήμερα μία ώρα νωρίτερα, περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις 9 και κάτι. Υπήρχε μία αναγκαστική αλλαγή στην ροή του προγράμματος, γι' αυτό και ακούσατε την ώρα για μπλε που έγινε δίωρη η σημερινή μπλε ώρα του Λίμπερο με τον Γιώργο Ματζιούκη. Λοιπόν, στα μάτς του πρώτου ομίλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε, ο Ρωσία-Ουρουγουάη 0-3 με τα γκολ του Λουίς Σουάρες με απευθείας φάουλ στο 10, με το αυτογκολ του Τσερίσεφ, ο οποίος έχει πετύχει 4 γκολ, τα 3 για την Ρωσία, το 1 για την Ουρουγουάη σήμερα. Ο Σμολνίκοφ άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες στο 36 με δεύτερη κίτρινη κάρτα, η τρίτη κόκκινη κάρτα, η τρίτη αποβολή του Μουντιάλ. Και ο Έντισον Καβάνη άνοιξε λογαριασμό, έκανε σε αυτές το σκοράρισμα, χαλώντας το Άντερς όσο το προτίμησαν και πληρώνοντας τους έχοντες παίξει over στο 90 με το πρώτο προσωπικό γκολ στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Ρωσία-Ουρουγουάη 0-3. Ένα μάτς που δεν είχε πολύ μεγάλο διακύβευμα. Αμφότερες είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση. Η Ουρουγουάη, η οποία απέδειξε και σήμερα την ανωτερότητά της, έκανε το 3-3 με 5-0 γκολ. Ούτε γκολ δεν έφαγε. Εντάξει, η Ουρουγουάη φημίζεται για την πολύ καλή της άμυνα και για τα λίγα γκολ που πετυχαίνει συνήθως, παρά το γεγονός ότι έχει μάλλον το καλύτερο επιθετικό δίδυμο, έτσι σαν δίδυμο. Γιατί λίγες ομάδες παίζουν πλέον με δίδυμο στην επίθεση. Πιο πολλές παίζουν με ένα φορ, με τα 4-2-3-1 κτλ. Και τις παραλλαγές του. Αλλά σαν επιθετικό δίδυμο, νομίζω ότι σαν του Σουάρες Καβάνη δεν έχει άλλη ομάδα στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η Ουρουγουάη είναι ένα αμυντικογενές συγκρότημα εδώ και αρκετά χρόνια. Η ομάδα του Όσκαρ Ουάσιγκτον Ταμπάρες. Ουρουγουάη με 9 βαθμούς και Ρωσία με 6. Στο άλλο παιχνίδι, η Αίγυπτος του Έκτορα Ραούλ Κούπερ κατάφερε να χάσει και από την Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με τον Μοχάμετ Σαλάχ. Να δούμε εδώ λίγο ένα φάουλ για τους Μαροκινούς. Καλή κεφαλιά, αλλά μπλοκάρει ο Ρούι Πατρίσιο. Προηγήθηκαν οι Αιγύπτιοι με τον Μοχάμετ Σαλάχ στο 22ο λεπτό. Οι Σαουδάραβες έχασαν πέναλτι με τον Φαχάντ Αλ Μουβαλάντ στο 41 και με τον Σαλμάν Αλ Φαράι με πέναντι και πάλι έφεραν το μάτς στα ίσα στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. 1-1 ημίχρονο και στην εκπνοή του αγώνα με τον Σαλέμ Αλ Νταουθάρι έκαναν το 2-1, έκαναν την ανατροπή στο σκορ. Όχι όσον αφορά το ημίχρονο τελικό, αν και έχουμε πλέον 2 ανατροπές σε ημίχρονο τελικό στο Μουντιάλ. Οι Σαουδάραβες απέφυγαν την τελευταία θέση του ομίλου, εκεί όπου η Αίγυπτος έμεινε καθυλωμένη στους 0 βαθμούς. Το χειρότερο δυνατό αντίο για τον Έκτορα Ραούλ Κούπερ και για τον δικό μας, τον Αντώνη Σαριόγλου, στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου. Ήταν γνωστό ότι ο Κούπερ αποχωρεί από τον πάγκο των Φαραώ μετά το Μουντιάλ. Από σήμερα δηλαδή ουσιαστικά η Αίγυπτος ψάχνει για νέο προπονητή, αν δεν έχει βρει ήδη. Και λογικά και ο δικός μας Αντώνης Σαριόγλου ψάχνει νέα δουλειά. Όχι, δεν θα βρει. Εντάξει, κορυφή είναι ο άνθρωπος. Θα βρει δουλειά χαλαρά ο Αντώνης και με πολύ χαρά να τον φιλοξενήσουμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Ουρουγουάη 9, Ρωσία 6, Σαουδική Αραβία 3, Αίγυπτος 0. Αυτός ο όμιλος στους 16 πέφτει πάνω στον όμιλο που παίζει τώρα και με τα σκορ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, με το Ιράν-Πορτογαλία δηλαδή 0-0,
και το Ισπανία-Μαρόκο 1-1. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία λόγω καλύτερης επίθεσης, γιατί η διαφορά τερμάτων δεν αλλάζει και οι δύο παραμένουν στο συν-1 από τη στιγμή που είναι ισόπαλοι. Αλλά με τον γκολ που πετυχαίνουν οι Ισπανοί, γιατί αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, ήταν και οι δύο στους 4 βαθμούς και οι δύο με 4-3 συντελεστή τερμάτων. Αυτή τη στιγμή οι Ισπανοί είναι στο 5-4, οι Πορτογάλοι παραμένουν στο 4-3. Επαναλαμβάνω, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι Ισπανοί τερματίζουν πρώτοι, οπότε συναντάνε την Ρωσία, την διοργανώτρια, την οικοδέσποινα Ρωσία, στα νοκάουτ που ξεκινάνε το Σάββατο. Την Παρασκευή έχουμε ρεπό, έτσι. Την Παρασκευή είναι η πρώτη μέρα με καθολικό ρεπόρ. Ρεπόρτερ, με καθολικό ρεπό. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο ξεκινάνε τα νοκάουτ, το πραγματικό Μουντιάλ τότε ξεκινάει. Δηλαδή, αν έλεγαν τώρα τα παιχνίδια, η Ισπανία θα παίζει με την Ρωσία και η Πορτογαλία με την Ουρουγουάη. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ χρόνο και όσον αφορά τα πρώτα ημίχρονα που είναι μόλις μπήκαν στο 37ο λεπτό τους και όσον αφορά φυσικά το δεύτερο μέρος των αγώνων. Αυτά έγιναν νωρίτερα στο Μουντιάλ. Έχουμε και άλλα παιχνίδια βέβαια σε εξέλιξη. Στην Φιλανδία νωρίτερα Μάριχαμ και 2-1 με ανατροπή από 0-1 ημίχρονο. Στα μάτς που παίζουν τώρα στην Νορβηγία στο 81ο λεπτό, η αθεόφευη Νορβηγία έχει Μουντιάλ και αυτοί παίζουν. Odd Brann 0-1, αλλά τα πρωταθλήματα των χωρών που οι εθνικές ομάδες δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ ανέκαθεν παίζανε. Ανέκαθεν, τόσο πιο πολλές φορές παίζανε. Η Νορβηγία δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ, γι' αυτό η πρώτη κατηγορία διεξάγεται κανονικά, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Odd Brann 0-1, στο 82 είμαστε, με τον γκολ του Μπίσμαρ Ακώστα από το 63 η Brann προηγείται. Στην Β' Σουηδίας, στο ίδιο περίπου χρονικό σημείο, στο 83 με 82 εκεί πέρα, Degerfors Falkenberg 0-1 και Brage Halmstad 3-2. Η Halmstad παίζει με 10. Έχουμε πρωτάθλημα και στην Λευκορωσία, εκεί που αγωνιζόταν ο Τάι Αενάν, ο Βραζιλιάνος μέσω του Ηράκλη. Δυνάμο Μπρέστ, Γκοροντέγια 1-0. Εκεί στην Δυνάμο Μπρέστ, ποιο συνάδει. Α, ναι, η Δυνάμο Μπρέστ είναι η αντίπαλος του Αστέρα Τρίπολης ή του Ατρομήτου. Πάντως με δική μας ομάδα θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Είναι και η ομάδα του Μαραντόνα, αν δεν κάνω λάθος, η Δυνάμο Μπρέστ. Τώρα τι ακριβώς σχέση έχει ο Μαραντόνα, μετοχική, προπονητική, είναι μέλος του team, του προπονητικού, αλλά είναι, έτσι ακούγεται την ομάδα του Μαραντόνα. Τώρα τι ακριβώς τον συνδέει με την Δυνάμο Μπρέστ, δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρει και. Είναι και το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει. Εντάξει, με την πρώτη ευκαιρία θα το μάθουμε, αλλά δεν καιγόμαστε κιόλας. Ημίχρονο έχουμε εκεί στην βρέστη της Λευκορωσίας, Δυνάμο Μπρέστ Γκοροντέγια 1-0, με τον γκολ του Όσου Τσούκουο. Κανένας Νιγηριάνος ήταν αυτός. Και στα δύο μάτς του Μουντιάλ, στο 31ο λεπτό, Ιράν-Πορτογαλία 0-0. Στο Σάρανσκι γίνεται το παιχνίδι, με μία κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής για τον Ράφαλ Γκερέιρο, τον αριστερό back half της Ντόρτμουντ, πρώην της Λοριάν. Και στο παιχνίδι που γίνεται στο Καλίνιγκραντ, Ισπανία και Μαρόκο είναι στο 1-1 με τέσσερις κάρτες και οι τέσσερις για Μαροκινούς. Ο Ελαχμάντιο Άμραμπατ, το καλύτερο δεξί back half του τουρνουά για μένα, θωρικτό κανονικό, τρομερός παίκτης, εντάξει, τον ξέραμε ούτως ή άλλως, στην Αγγλία παίζει, στη Watford, αλλά πάρα πολύ δυνατός, δηλαδή πραγματικό θεριό. Ντακώστα και Μπουσουφά, αυτοί είναι οι τέσσερις κυτρινισμένοι από πλευράς Μαρόκου, από την Ισπανία κανένας, ο Μπουνταΐπ στο 14-0-1, ο Ίσκο στο 19-1-1 και στα καπάκια ο Μπουνταΐπ χάνει μεγάλη ευκαιρία. Αποκρίνουν τεχεία για να κάνει το 1-2 και να βάλει ακόμα πιο δύσκολα στους Ισπανούς. Λοιπόν, στο Μουντιάλ της Ρωσίας που ακόμα δεν έχουμε δει 0-0, μετά το πέρας 32 μάτς είχαν γίνει μέχρι και χθες. Μισό λεπτάκι να δω το update των στατιστικών που κάνω στο BetPlayer. Άρα έχουν γίνει από το μεσημέρι άλλα δύο παιχνίδια, έχουν γίνει δηλαδή 34 μάτς και με τις Ισπανίες που έχει γκολ 35 παιχνίδια ακόμα δεν έχουμε δει 0-0, για να δούμε αν θα κάτσει μπίλια στο παιχνίδι της ομάδας του Φερνάντο Σάντος, ο οποίος εδώ και χρόνια φημίζεται για τα κλειστά του σκορ. Υπενθυμίζω ότι η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος ήταν και αυτή που έφερε το πρώτο 0-0 στην ιστορία των τελικών των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στο γύρο του 2016. Θυμάστε τότε που τα λέγαμε, το είχαμε ποντάρει κιόλας. Βγήκε έτσι όπως βγήκε. Εντάξει, να λήξει ένα μάτς 0-0, όπου υπάρχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και δοκάρια θα έχει και χαμένες ευκαιρίες θα έχει και κανένα χαμένο πέναλτι μπορεί να έχει και χαμένα τέτα τέτ. Εντάξει, τέλεια μάτς. Σβηστά 0-0, δεν λυγούνε, δεν
πρώτο φιλικό του καλοκαιριού να είναι οι ομάδες ανέτοιμες κτλ. Και εδώ δηλαδή, αν λήξει 0-0, λογικά κάποια μαλλιά θα χαθούν. Μέχρι στιγμής δεν νομίζω να έχει χαθεί μαλλί, αλλά είναι μάτς τουλάχιστον να βγει το ημίχρονο, έτσι. Είναι... Είμαστε στο 41, λίγο ακόμα θέλω να το ροκανίσουμε, να έρθουν τα ημίχρονα, να τα πάρουμε και στη συνέχεια να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Με Νίκο Παδόπουλο, επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε και αργότερα, μετά την λήξη των αγώνων, όπως και με Χαρίλαο Χαρίτονα. Στις 14 περίπου θα μιλήσουμε με Δημήτρη Τσομπατζόγλου από την Ολλανδία, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από χθες. Από χθες δεν ξεκίνησε. Τέλος πάντων, ναι, αυτές τις μέρες την προετοιμασία του. Λοιπόν, να δούμε εκεί τι και πώς. Τα καθέκαστα από τις προπονήσεις του δικεφάλου επί Ολλανδικού εδάφους. Θα μιλήσουμε και για ρεπορτάζ Ηρακλή. Αν και ρεπορτάζ Ηρακλή, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να το κάνω πάσα στον Χαρίλαο τον Χαρίτονα, που το κατέχει και πολύ καλύτερα από μένα, ως ο κεντρικός διαχειριστής της σελίδας Blue Arena, της πρώτης αμυγός ιστοσελίδας στο ελληνικό διαδίκτυο, νομίζω, ειδησιογραφικής όμως, έτσι, όχι οπαδικής, που ασχολείται αμυγός με το ρεπορτάζ μιας ομάδας. Νομίζω πριν το Blue Arena, το διαφημιστικό σποτάκι του οποίου είχα σπικάρει όταν είχε πρωτοβγεί στον αέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πριν τον Blue Arena άλλο site. Αυτή είναι δική μου αίσθηση. Μπορεί να κάνω και λάθος και δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τέλος πάντων, ο Χαρίλαος Χαρίτονος, ως κεντρικός διαχειριστής του bluearena.gr, γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα το ρεπορτάζ του Ηράκλη. Εγώ, άμα θέλετε να σας πω για το Ηρακάμ που έγινε την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία και συμμετείχε η κόρη μου, να σας πω και τα καλά και τα αρνητικά που εντάξει, πάντα υπάρχουν σε τέτοια εγχειρήματα. Για μένα και μόνο που μπήκανε ο Φώτης ο Θεός με τους συνεργάτες του στον Εραστέχνη Ηρακλή στον κόπο και στο να αναλάβουν το ρίσκο να πάρουν μια τόσο μεγάλη ευθύνη, γιατί έχουμε ακόμα μικρά παιδιά, έτσι. Όταν μπαίνει μέσα στο παράγοντας μικρό παιδί, είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει για ένα γονέα, είναι το παιδί του. Μακράν του δεύτερου πράγματος. Και μόνο λοιπόν που ανέλαβαν οι άνθρωποι του Εραστέχνη Ηρακλή, του Γάμα Σίγμα Ηρακλή, μια τόσο έτσι, δύσκολη, μια τέτοια πρωτοβουλία με τέτοια τεράστια ευθύνη. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε την κατάσταση, την ημιθανή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Εραστέχνης Ηρακλής λόγω των αμαρτιών του πρόσφατου παρελθόντος, αμαρτιών που ακόμα τις πληρώνει ο Ηρακλής και δεν ξέρουμε αν θα τις πληρώνει για πολύ καιρό ακόμα, θέλω να πιστεύω όχι για πάντα, είναι αξιέπαινη. Το ότι υπήρχαν κάποια θεματάκια, εντάξει, εδώ γίνονται κάμπ με προϊστορία δεκαετίες ολόκληρες και από οργανωμένες κατασκηνώσεις κτλ. Ή από άλλα. Από άλλους οργανισμούς πολύ πιο ισχυρούς οικονομικά και πάντα υπάρχουν κάποια θεματάκια. Εδώ τα λέμε όλα. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά για ρεπορτάζ Ηρακλή νομίζω ότι θα το κάνω πάρα σε Χαρίλαο Χαρίτονα. Οπότε μάλλον θα μιλήσουμε και με τον Χαρίλαο πιο νωρίς. Οπότε ας πάρουμε τα πρώτα ημίχρονα πρώτα από τα παιχνίδια του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα, Ιράν-Πορτογαλία 0-0 στο 44 είμαστε στο ίδιο χρονικό σημείο. Ισπανία-Μαρόκο 1-1. Βασικά, άμα λήξει το Ιράν-Πορτογαλία χ ημίχρονο, το 1 έχει πληρωθεί από τις επιλογές, έτσι, η διάδα με το χ ημίχρονο στο Ιράν-Πορτογαλία και τον γκολ στο Ισπανία-Μαρόκο που έχει βγει από νωρίς. Για να δούμε. Να περιμένουμε λίγο ακόμα, να μην το γλωσσοφάμε, γιατί πολύ που το μιλάμε το παιχνίδι. Την ώρα που η Φάλκενμπεργκ σφραγίζει την νίκη της με δεύτερο γκολ στο 90, στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας. Ντέγκερφορς Φάλκενμπεργκ 0-2. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Στατιστικά θα δούμε στην συνέχεια. Ναι. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά και τα τελικά αποτελέσματα από τους ομίλους που έγιναν, από τον όμιλο που έγινε νωρίτερα και ολοκληρώθηκε. Από τον πρώτο δηλαδή. Ουρουγουάη-Ρωσία 3-0. Άνοιξε το σκόρο Σουάρες, το έκλεισε ο Καβάνη. Η Ουρουγουάη που έκανε το 3-3 με 0 παθητικό και 5-0 γκολ συνολικά. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος 2-1 με ανατροπή στο σκορ. Ο Σαλάχ έβαλε μπροστά τους Αιγυπτίους στο σκορ, όπως βάζει τώρα και ο Κουαρέσμα. Ρε, τον Κουαρέσμα μας χαλάει το δελτίο, το χιμίχρο 45, ρε φίλε. Αλλά έτσι είναι. Άμα το μιλάς τόση ώρα, μπυρ. Λοιπόν, 0-1 ο Κουαρέσμα. Κοίτα να δεις τώρα, πώς γυρνάει το μυαλό σου, Πώς γυρνάει το μυαλό ναι, ρε φίλε, τι έκανε. Κάπως πρέπει να καλύψουμε και την εκπομπή. Δηλαδή, άμα να βάλω μουσική, να ακούσουμε μουσικό ραδιόφωνο. Εντάξει, εκπομπή λόγου είναι. Λοιπόν, στο 45, ο Ρικάρντο ο Κουαρέσμα, ο οποίος σήμερα βρήκε χώρο στην αρχή δεκάδα από τον Φερνάντο Σάντος. Να δούμε λίγο, αλλάζουν και την μπάλα.
Κουαρέσμα μπαίνει, κάνει κλασικό γκολ Κουαρέσμα, με το εξωτερικό φάλτσο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Λοιπόν, εντάξει, πολύ δύσκολη φάση. Αν και εντάξει, φέρει μια μικροευθύνη ο Ιρανός θερματοφύλακας, τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε, μας έφαγε και το χ ημίχρονο, ο κερατάς. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα διάλειμμα, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει και πολύ. Άντε, όχι, θα πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα ημίχρονα και μετά δώσε λίγο σάμπαθ. Λοιπόν, το ημίχρονο της Ισπανίας ολοκληρώθηκε με το Μαρόκο 1-1. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το ημίχρονο στο Σάρανσκ, εκεί όπου ο Κουαρέσμα με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό κλασικό είναι γκολ σήμα κατά τεθέν Κουαρέσμα με το δεξί πόδι με εξωτερικό φάλτσο, έτσι όπως έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του και έχει βγάλει και αμέτρητες σέντρες και ασίστ. Λοιπόν, Ιράν-Πορτογαλία 0-1. Το σερί χωρίς 0-0 στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται. Αυτό βέβαια είναι καλό έτσι για το θέαμα. Το να μην λύγει κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής με το απόλυτο 0, καλό είναι. Εντάξει, εμείς τώρα το κυνηγάμε. Είναι το κυνήγι της στατιστικής, όπως λέμε. Ημίχρονο και στο παιχνίδι αυτό. Ιράν-Πορτογαλία 0-1 με Κουαρέσμα. Ισπανία-Μαρόκο 1-1 με Μπουταΐπ και Ίσκο. Τελικό το Ντέγκερφορς Φάγκεμπρεκ 0-2. Στις καθυστερήσεις Οντμπραν 0-1. Στις καθυστερήσεις και το Μπράγκε Χάμστα 3-2. Στο 50 Δυνάμο Μπρέστ Γκοροντέγια 1-1 ισοφάρισε η Γκοροντέγια στη Λευκορωσία. Κάτι άλλο δεν έχουμε σαν εκκρεμότητα. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Έτσι, όταν χάνεις δύο δελτία στο 90 και στο 45, με μπλούς θα επιστρέψεις από το διάλειμμα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς στις 10, Λίμπερο ακούτε 107,4. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου μία ώρα, λόγω της αναγκαστικής αλλαγής στη ροή του προγράμματος στο Λίμπερο σήμερα. Θανάση Κυλώνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένη. Τα λέμε και μέσω Facebook, Θανάση Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες με SS και Y στο Κυλώνης. Αργότερα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές δράμες στο 2310-287 και 38. Για όποιον συντονίστηκε τώρα, υπενθυμίζουμε ότι στα δύο μάτς που είμαστε ακόμα στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στα δύο μάτς με τα οποία ολοκληρώνει το δεύτερο όμιλος του Μουντιάλ της Ρωσίας, Ιράν-Πορτογαλία 0-1 με τον γκολ του Κουαρέσμα στο 45, με πολύ ωραίο εξωτερικό φάλτσο, κλασικό γκολ, σήμα κατά τεθέν Ρικάρντο Κουαρέσμα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Οι Πορτογάλοι προηγούνται και αυτή τη στιγμή είναι πρώτοι στον όμιλο. Αν έλεγαν δηλαδή τώρα τα παιχνίδια, οι Πορτογάλοι θα παίζανε με τους Ρώσους στους 16 και οι Ουρουγουανοί με τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί που είναι στο 1-1 με το Μαρόκο, σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις, με τον Μπουταΐπ να ανοίγει το σκορ για τους Μαροκινούς στο 14 και τον Ίσκο να ισοφαρίζει στο 19 για τους Ισπανούς. Νωρίτερα υπενθυμίζουμε Ουρουγουάη-Ρωσία 3-0 και Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος 2-1. Η Αίγυπτος του Έκτορα Ραούλ Κούπερ τερμάτισε τελευταία, η Σαουδική Αραβία τρίτη, η Ουρουγουάη πρώτη και η Ρωσία δεύτερη περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους το ερχόμενο Σάββατο, που ξεκινάει η φάση των knockout, που ξεκινάει ουσιαστικά το πραγματικό Μουντιάλ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με Δημήτρη Τσομπατζόγλου, θα πάμε τηλεφωνικά στην Ολλανδία να μάθουμε πώς εξελίσσεται εκεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Δικεφάλου. Αρκετές ομάδες αυτές τις μέρες ξεκινάνε, όπως ξεκίνησε και η Ξάνθη στο Πράβετς της Βουλγαρίας. Όχι, δεν ξεκίνησε. Λοιπόν, την 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί, δεν έχω μόνο τον τίτλο. Η πρώτη της νέας σεζόν για την Ξάνθη και από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 4 Αυγούστου θα πάνε στη Βουλγαρία στο Πράβετς, άρα γράψε λάθος αρχική είδηση, όχι ότι αλλάζει και κάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι κάποιες ειδησούλες να δούμε μέχρι να ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα και να πάμε στην Ολλανδία. Υπενθυμίζουμε την είδηση που μας έδωσε νωρίτερα ο Νίκος Παπαδόπουλος στο ξεκίνημα της εκπομπής, την οριστική συμφωνία του Νικολά Ντιγκινή, του Γάλλου Εξτρέμ με τον Άρη. Ο Γάλλος Εξτρέμ, ο οποίος τελικά δεν συμφώνησε με την Χάπο Τελαβίβη και θα υπογράψει στους κίτρινους, με καλούς για τον ίδιο οικονομικούς όρους, καθώς από ό,τι μας είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, έκανε μια υπέρβαση ο Θόδωρος Καρυπίδης για να τον φέρει στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΛ για την απόκτηση του Γιάννη Μασούρα. Για να ολοκληρωθεί βέβαια τη μεταγραφή θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο ομάδες, Λάρισα και Ολυμπιακός, σε δύο δανεικούς που θα από το Καραϊσκάκι θα πάνε στο ΑΕΛΦΣ Αρίνα. Να ευχηθούμε βίων ανθόσπαρτων στον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος παντρεύτηκε σήμερα. Αυτό που λέμε δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Από τον μπασκετικό χώρο να πούμε ότι έγινε ένα δεύτερο ραντεβούλιο του Γιαννακόπουλου με τον Πασκουάλ με φώτο τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού Superfoods, ενώ ξεκίνησε τα δεύτερα ημίχρονα 0-1 η Πορτογαλία, 1-1 η Ισπανία με το Μαρόκο. Από το μπάσκετ άλλη είδηση από τον διεθνή χώρο ότι η Μπάρσα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Σβέντισλαβ Πέσιτς, τον παλιό μπασκετμπολίστα, για ένα ακόμη χρόνο μέχρι τον Ιούνιο του 19. Θα κάθεται στον πάγκο των Καταλανών. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν που θα τον βρει και στην αγωνιζόμενο στα προκριματικά του Europa League. Η είδηση που έρχεται από το Μουντιάλ έχει να κάνει με την ποινή της FIFA σε Τζάκα, Σακίρι και Λιχτάινερ, στους τρεις διεθνείς Ελβετούς, για τον πανηγυρισμό με τον αλβανικό αετό στο μάτς με την Σερβία. Πάντως και οι τρεις θα παίξουν κανονικά με την Κωνσταρίκα στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, όπου η Ελβετία θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους 16, εκεί όπου θα έχει μαζί της, εάν και εφόσον προκριθεί, είτε την Βραζιλία είτε την Σερβία. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το μάτς γίνεται την Τετάρτη, το Σερβία-Βραζιλία, με τους Σέρβους να θέλουν μόνο νίκη και τους Βραζιλιάνους να κάνουν τη δουλειά τους και με τον βαθμό της ισοπαλίας. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά το Μουντιάλ της Ρωσίας. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και πώς θα ολοκληρωθούν τα δύο παιχνίδια του δεύτερου ομίλου, από τον οποίο θα προκύψουν οι αντίπαλοι Ουρουγουάης και Ρωσίας. Επαναλαμβάνω, με τα τωρινά δεδομένα, με το τι ισχύει δηλαδή αυτή τη στιγμή, Ιράν-Πορτογαλία 0-1 και Ισπανία-Μαρόκο 1-1, στους 16 θα έχουμε Πορτογαλία-Ρωσία και Ισπανία-Ουρουγουάη. Να δώσουμε κάποια τελικά αποτελέσματα από την Νορβηγία. Odd Brand 0-1, χιτο ημίχρονο. Στην Β' Σουηδίας ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια με μία ανατροπή ή μία ανατροπή. Μπράγκε Χάμστατ 3-2, 2-2 ήταν το ημίχρονο, και Ντέγκερφορς Φάλκενμπεργκ 0-2. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη πλήν Μουντιάλ, μάλλον στο μάτς που είναι σε εξέλιξη πλήν Μουντιάλ στην Λευκορωσία για την πρώτη κατηγορία, Δυνάμο Μπρέστ Γκοροντέγια 2-1. Η Γκοροντέγια παίζει και με 10 παίκτες. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, να δούμε αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, για να πάμε εδώ. Αλλαγές από ό,τι βλέπω στο Ισπανία-Μαρόκο δεν υπάρχουν. Ο Σέρχιο Μπουσκέτς έχει κίτρινη κάρτα, όχι δεν έχει κίτρινη κάρτα, κουβαλάει κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι το σημερινό έχουν αντικρίσει ο Ντακώστα, ο Ελαχμάντη, ο Μπουσουφάκη, ο Άμραμπατ. 4 Μαροκινοί. Το Μαρόκο το οποίο έχει αποκλειστεί από την συνέχεια της διοργάνωσης. Η 11 των Ισπανών με τον Ντεχέκα το δοκάρια, Καρβαχάλ και Ζόρδι Άλμπα τα δύο μπακ, τα ακραία μπακ, Πικέ και Ράμος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σέρχιο Μπουσκέτς με Τιάγκο Αλκάνταρα τα δύο αμυντικά χαφ. Νταβίτ Σίλβα, Ίσκο, Ινιέστα και Ντιέγκο Κώστα στην κορυφή της επίθεσης. Οι Μαροκινοί παίζουν με τον Ελκαζούι ή Ελκαζούικα από τα δοκάρια. Με Χακίμι, Σαΐζ, Ντακώστα και Ντιράρ. Ο Μπενατιά είναι στον πάγκο σήμερα. Μπουσουφά και Λαχμάντι τα δύο αμυντικά χαφ. Ζιγιάχ, Μπελχαντά και Άμραμπατ ή Αμραμπάτ. Κανονικά εκεί στη λίγο θα τονίζονται οι Μαροκινοί καθώς είναι γαλλόφωνοι. Και ο Μπουταΐμ, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι στην κορυφή της επίθεσης. Και όσον αφορά το παιχνίδι Ιράν-Πορτογαλία με το σκορ στο 0 με τον γκολ του Κουαρέσμα από το 45,
Να δούμε λίγο. Από ό,τι βλέπω, αλλαγές δεν υπάρχουν ούτε εδώ. Ναι, για το Ιράν είναι στον πάγκο σήμερα και ο Ανσάρι Φάρντ, ο Καρίμ Ανσάρι Φάρντ και ο Μασούντ της ΑΕΚ. Ναι, ο Χατζησαφή, ο αρχηγός, παίζει κανονικά. Η Πορτογαλία, τι έγινε τώρα εδώ, τι έχουμε, εδώ βλέπω το ΒΑΡ, τι έχουμε, πέναλτι για και άλλη κάρτα σε Ιρανό. Πρέπει να έχει δώσει πέναλτι με το ΒΑΡ, την έχασε τη φάση, όση ώρα έλεγα εγώ τις εντεκάδες. Για να δούμε λίγο, ναι, υπάρχει χρήση ΒΑΡ σίγουρα και νομίζω ότι έχει υποδείξει πέναλτι υπέρ της Πορτογαλίας, γιατί του την έχουν πέσει οι Ιρανοί του διαιτητή. Για να δούμε λίγο. Ναι, πέναλτι, ναι, γιατί ο Ρονάλντο έχει πάρει την μπάλα στα χέρια και ετοιμάζεται να την στήσει. Να ξαναδούμε λίγο την φάση, εάν και εφόσον μας την δείξουν. Κάτσε λίγο να βάλουμε και λίγο ήχο. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει τα γκολ του Χάρι Κέιν. Ο Κριστιάνο έχει στήσει την μπάλα στη βούλα. Ένα ακόμα πέναλτι. Πάρα πολλά πέναλτι. Είναι η διοργάνωση των πέναλτι. Το Μουντιάλ της Ρωσίας, λογικό, ελέο ΒΑΡ. Στο 53ο λεπτό, μέσω του VAR, ακόμα μια φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έτοιμος. Πλάνο πάνω στον Φέρναντο Σάντος. Που έχει την δική του αγωνία, Κριστιάνο και αποκρούει. Αποκρούει. Ευχάριστο νέο για όσο έχουν παίξει Χάρι Κέιν, για τον γκολ που έχει παίξει Κέιν. Παραμένει ο Χάρι Κέιν μόνος του στα 5 γκολ. Αποκρούει λοιπόν ο Ιρανός θεματοφύλακας, μπλοκάρει κιόλας την μπάλα, το πέναλτι του Ρονάλντο. Ναι, ναι. Δεν είναι καλή, αλλά είναι και για να μην μειώνουμε και την προσπάθεια του Μπέιραν Βάρντ. Ναι. Παραμένει το 0-1. Να λοιπόν που και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον Μέση χάνουν πέναλτι. Αυτά για όσους πιστεύουν ότι οι μεγάλοι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν λάθος από την βούλα. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Και είναι άπειρα τα παραδείγματα μεγάλων παικτών και σε Μουντιάλ που έχουν χάσει πέναλτι. Πλατινί και Ζήκο μου με μια πρώτη σκέψη στο μυαλό. Λοιπόν, η Πορτογαλία, η οποία παίζει με τον Ουρί Πατρίσκα τα δοκάρια, Φόντε και Πέπε τα δύο στόπερ. Ο Μπρούνο Άλβες ούτε σήμερα ξεκίνησε βασικός. Ράφαλ και Σέντρικ τα δύο μπακ. Άντριεν, Γουίλιαν Καρβάλιο, Ζωάο Μάριο, Κουαρέσμα, ο σκόρερ του αγώνα και Ρονάλντο Αντρές Σίλβα. Οι δύο επιθετικοί για την Πορτογαλία, η οποία πάντως εξακολουθεί να προηγείται 0-1 και με το σκορ στο 1-1 στο άλλο παιχνίδι διατηρεί προς στιγμήν την εντάξει, πέναλτι. Εντάξει, υπάρχει ανατροπή. Ο Κάρλος Κεϊρός, ο Πορτογάλος τεχνικός των Ιρανών, πετάει και το σακάκι του. Αποβάλλεται μάλλον, για να πετάει το σακάκι του, μάλλον αποβλήθηκε. Το Ιράν που θέλει μόνο νίκη για να προκληθεί. Τώρα ξαναλέμε την εκτέλεση του Κριστιάνο. Επιλέγει την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα των Ιρανών, ο οποίος όμως τον ψαρεύει. Πέφτει στη σωστή γωνία και με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα και κρατά τους Ιρανούς ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, γιατί άλλο 0-1, άλλο 0-2, είμαστε ακόμα στο 55, υπάρχει πάρα πολύ δρόμο. Και τώρα αν δεν είχε βάλει τον γκολ Κουαρέσμα θα ήμασταν ζωντανοί και στο 0, αλλά μετά δουλειά δεν γίνεται. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία, να καλέσουμε Δημήτρη Τσομπατζόγλου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς σε πολύ λίγο θα είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 10. Λησμονήσαμε με αυτά και με αυτά, με το Μουντιάλ κυρίως, να μνημονεύσουμε τον χορηγό μας, Παράσχος, στην Ολύμπο 90, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη, με ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως, ανταλλακτικό θα το βρείτε εκεί, και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο,
και φυσικά με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf, όλα αυτά τα βρείτε στον, ενώ έχει δοκάρι το Μαρόκο, δοκάρι γεμάτο ακριβώς στη συμβολή τον δοκό με την Πεχτάρα, με τον Άμραμπατ. Οι Ισπανοί που και ουσιαστικά είναι και διπλό δοκάρι, γιατί η μπάλα βρίσκει πρώτα το οριζόντιο, στα καπάκια βρίσκει και το κάθετο, είναι ακριβώς εκεί στις αράχνες που λέμε. Και παραμένει το 1-1 στο Ισπανία-Μαρόκο και το 0-1 της Πορτογαλίας κόντρα στο Ιράν. Πάμε στην Ολλανδία να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα Δανάση, καλησπέρα. Τι γίνεται, βλέπετε τα μάτς? Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Λέω, βλέπετε τα μάτς, λέω. Ναι, ναι. Έχουμε καθίσει στο ξενοδοχείο και... Ο Σταύρος πανηγύρισε στην απόκριση του πέναλτι του Ρονάλντο. Ναι, έβριζε ότι δεν είναι πέναλτι και μετά πανηγύριζε, ναι. Ξεφτυλιστήκαμε. Λοιπόν... Χαρακτηρίζει σύχαμα του διαιτητή. Μάλιστα, εντάξει. Και δεν μπορούμε να παίξουμε στοίχημα κόκκινη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί είναι βέβαια η κόκκινη κάρτα. Καλά, εντάξει, άμα συμβεί κάτι δεν μπορεί να δώσει. Έχουν, οι Ιρανοί έχουν εξαγριωθεί χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ναι, και δεν την γλιτώνουν την κόκκινη. Λες, 6-7 παίχτες έχουν ήδη κίτρινη. Ναι, ναι, είναι νομίζω... Όχι, 7 δεν πρέπει να είναι, αλλά ναι, ήταν από το πρώτο ημίχρονο 4 και έχουν βγει και άλλες τώρα. Ναι. Για το μεταξύ, οι Ισπανοί γλιτώνουν μέχρι στιγμής από του χάρου τα δόντια. Είχε πριν από λίγο σουτάρο Άμραμπατ στη συμβολή των δοκών. Παραμένει το 1-1. Οι Ισπανοί μπορούν να αποκλειστούν, δεν μπορούν. Πώς δεν μπορούν? Πώς? Μπορούν να αποκλειστούν. Οι Ισπανοί μπορούν να αποκλειστούν. Άκου να δεις τώρα, υπάρχει ένα σενάριο, ακραίο βέβαια, ακραίο, που με νίκη του Ιράν και είδα των Ισπανών με 2 γκολ διαφορά, περνάνε Ιρανοί και Πορτογάλοι χέρι-χέρι. Ναι, δεν είναι... Ναι, εντάξει, δεν είναι και πολύ εφικτό, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή περνάνε πρώτοι Πορτογάλοι, δεύτεροι Ισπανοί. Και αν περάσουν οι Πορτογάλοι, παίζουν με τους Ρώσους. Με τους Ρώσους, ναι, ναι. Και έχουμε Ισπανία-Ουρουγουάη. Ναι. Ισπανία-Ουρουγουάη, πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Για πάμε. Εδώ στην Ολλανδία που χαιρόμαστε πραγματικά την πιο ωραία μέρα από πλευράς καιρού. Έχει ανοίξει ο καιρός, έφτασε μέχρι 26 βαθμούς στη θερμοκρασία. Και έτσι θα πάει για 2-3 ημέρες. Για μας είναι το καλύτερο, εντάξει, και την ομάδα είναι υποφερτό. Η μέρα χωρίς πολλά προβλήματα. Εντάξει, λίγες ενοχλήσεις ο Πέλκας, λίγες ο Μαλεζάς. Εντάξει, όλα είναι στα όρια του υποφερτού, προφυλάχθηκαν λίγο, ο Μαλεζάς δηλαδή ειδικά, και δεν θα παίξει και αύριο. Ο Μαλεζάς στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης. Έχουμε και πιθανές έτσι εντεκάδες, έτσι λέει, θα παίξουν 2 εντεκάδες από 45 λεπτά ο κάθε ποδοσφαιριστής. Στη μία ομάδα θα είναι ο Πασχαλάκης, ο Βαρέλα, ο Μιχόγεβιτς, που δεν θα έπαιζε αν ήταν ο Μαλεζάς καλά, ο Βιερίνια, ο Κίτσιου, ο Χαρίσης, ο Σάχοφ, ο Πέλκας, ο Λιμιός, ο Ενρίκε ή ο Λάμπρου και ο Μιστακίδης, και στην άλλη ο Σιαμπάνης όπως δοκιμάστηκε, ο Χατσερίδης με τον Κρέσπο, ο Λεβέκ με τον Μάτος στα πλάγια μπακ, ο Μαουρίσιο με τον Κάνιας, ο Ελκαντουρί μπροστά τους, δεξιά ο Ζαμπά, αριστερά ο Μπίσισβαρ και στην κορυφή ο Κουλούρης. Αυτές είναι οι δύο πιθανές εντεκάδες με ό,τι σήμερα δοκίμασε. Το απόγευμα είχε και στη μένα κάποια απλά πράγματα. Και γενικώς αυτή είναι η φιλοσοφία, πράγματα τα οποία η ομάδα η περσίνη τα έχει δουλέψει και τα έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο, να τα μάθουν και όσοι καινούργοι έχουν έρθει, ο Ζαμπά, ο Χατσερίδης, αλλά και οι ιδανικοί, για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να φτάσουν το επίπεδο και των άλλων σε μικρό χρονικό διάστημα. Το πρωί αρκετές ασκήσεις για φυσική κατάσταση και ενδυνάμωση κυρίως. Το απόγευμα τακτική και η δουλειά σας στη μένα από τους προπονητές. Και αύριο η μέρα παιχνιδιού, η μέρα όπου το πρωί δεν θα έχει προπόνηση για πρώτη φορά και το απόγευμα θα έχει παιχνίδι στις 7 με τους νεαρούς της Γάνδης, στην ΚΑΠΑ 23. Της Γάνδης. Κάτι άλλο φοβερό δεν έχει προς το παρόν.
μέχρι τώρα και με τον Πούκη που είναι ο στόχος στην επίθεση, περιμένουμε να πάρθει η απόφαση, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι θέμα απόφασης για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έτσι και αν έχει προκύψει κάτι άλλο στις επιλογές του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Μπα, έτσι έχει όχι, κυλήσει όχι, η αν... σημερινή ημέρα. Όπου χάνει η Ισπανία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Αυτά, Δημήτρη, έτσι. Ακουγόμαστε. Ναι, κανονικά. Όχι, λέω να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχω. Μόνο εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Αυτά. Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν τα λίγα από τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Εντάξει, μην περιμένετε και συνταρακτικές ειδήσεις κάθε μέρα όταν μια ομάδα είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Εδώ. Όχι. Ναι, με κεφαλιά του Ίσκο παρά λίγο να κάνει το 2-1 η Ισπανία. Η οποία ναι, είναι η αλήθεια ότι είναι ακραίο το σενάριο που την φέρνει εκτός συνέχειας. Το θέμα είναι βέβαια ότι οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να αποφύγουν και την Ουρουγουάη, η οποία σε θεωρητικό πάντα επίπεδο είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από την Ρωσία. Βέβαια η Ρωσία σίγουρα είναι χειρότερη ομάδα από την Ουρουγουάη, αλλά επειδή είναι διοργανώτρια χώρα και έχουμε δει αρκετές φορές διοργανωτές να προχωράνε, είτε το αξίζουν είτε όχι. Εντάξει, εύκολο αντίπαλο, πάλι δεν την λες, αλλά θεωρητικά άλλο να παίζει με την Ουρουγουάη τον Σουάρες και Καβάνη και άλλο να παίζει με την Ρωσία του Σμολόφ και του Γκορμπατσόφ. Λοιπόν, χάνει και άλλη ευκαιρία η Ισπανία με κεφαλιά του Πικέ. Η μπάλα περνάει λίγο έξω, ελάχιστα έξω από το δοκάρι του Μαροκινού τερματοφύλακα. Παραμένει το 1-1 στο Καλίνιγκραντ. Παραμένει και το 0-0 στο Σάρανσκ, στο μάτι του Ιράν με την Πορτογαλία, όπου νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε πέναλτι, το οποίο και αυτό καταλογίστηκε με την βοήθεια του VAR ή VAR, όπως το λένε στην ΕΡΤ, όπως και να το πούμε σωστό είναι, Video Assistant Referee, αυτά είναι τα αρχικά, αυτές είναι οι λέξεις των αρχικών VAR. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, ο οποίος έμεινε στα 4 γκολ, ο Χάρι Κέιν, όσο έχει και ο Λουκάκου, ο Χάρι Κέιν είναι μόνος πρώτος στο κυνήγι του τίτλου του αρχισκόρη της διοργάνωσης με 5 τέρματα. Ο Κέιν, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον άλλον υποψήφιο αρχισκόρη της διοργάνωσης, τον Ρωμελού Λουκάκου, το βράδυ της, ή το απόγευμα. Απόγευμα νομίζω της Πέμπτης. Την Πέμπτη γίνονται οι δύο τελευταίοι όμιλοι. Κάθε μέρα 4 παιχνίδια, 2 στις 5, 2 στις 9 και τα παιχνίδια της ίδιας ημέρας είναι και οι όμιλοι που συναντιούνται στην φάση των 16. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας FM και NO, το SMS αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS. Είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να παρεύει, από τώρα είμαστε διαθέσιμοι. 2310-287 και 38. Θα πάμε και σε Νίκο Παπαδόπουλο τηλεφωνικά για να μιλήσουμε γενικότερα και για το Μουντιάλ και για αν έχει προκύψει κάτι επιπλέον πέραν της σημαντικής είδησης που μας έδωσε πριν από καμιά ώρα περίπου της οριστικής συμφωνίας του Νικολά Ντιγκινή με την ΠΑΕ Άρης. Σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της επιστροφής της ομάδας στην Super League. Θα μιλήσουμε και με Χαρίλα Χαρίτονα και για Μουντιάλ αλλά και για ρεπορτάζ Ηρακλή. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να μείνετε συντονισμένοι στον Λίμπερο στους 107,4 μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ο Καβαδίας την έχει δει λίγο διαφορετικά σήμερα από πλευράς μουσικών επιλογών. Ναι. Λίγο έτσι άφησε την Βερτανίλα. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ραν Πορτογαλία 0-1, Ισπανία Μαρόκο 1-1. Να ρίξουμε μια ματιά και στα παιχνίδια των επόμενων ημερών. Να δούμε λίγο πάνω κάτω έτσι, τι θέλουν οι ομάδες και αν υπάρχει έτσι, καμιά ειδησούλα αμάν. Για κάποιους που με ρωτάνε για την Ισπανία, η Ισπανία, παιδιά, με το σκορ στο 1-1 και με το σκορ στο άλλο παιχνίδι στο 0-1, ενώ ο Φέρναντο Σάντος ετοιμάζει να βάλει και τον Μπερνάρντο Σίλβα να περάσει το παιχνίδι. Η Ισπανία, ναι, μόνο όσον αφορά την πρωτιά αυτή τη στιγμή καίγεται, γιατί και έτσι να μείνουν τα παιχνίδια προκρίνεται. Είναι, είπαμε, ακραίο το σενάριο που την θέλει να μένει εκτός. Βασικά πρέπει να κάνει το Ιράν ανατροπή. Λοιπόν, τι έχουμε αύριο. Αύριο έχουμε στα δύο μάτς των 5 στο Σότσι, Αυστραλία-Περού. Παιχνίδι με θεωρητικά
μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και το τονίζω αυτό γιατί ειδικά όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, είτε Μουντιάλ είτε Euro, δεν στέκει ο όρος βαθμολογικά διάφοροι. Ποια εθνική ομάδα σε Μουντιάλ ή σε Euro δεν ενδιαφέρεται. Το Περού, ας πούμε, τι θέλει να φύγει τελευταίο από τον όμιλο, ούτε γκολ δεν έχει βάλει. Το Περού που και αυτό προς το Μαρόκο αδικείται από τον πρόωρο αποκλεισμό του. Θα μου πεις, ας πρόσεχαν. Λοιπόν, οι Αυστραλοί που θέλουν νίκη, έτσι, οι Αυστραλοί θέλουν μόνο νίκη, ελπίζοντας βέβαια ταυτόχρονα στο άλλο μας που θα γίνεται στο Λουζνίκι της Μόσχας, οι Γάλλοι που έχουν ήδη περάσει τους 16 να κερδίζουν τους Δανούς. Καθώς αν το Δανία-Γαλλία λήξει ισόπαλο ή αν κερδίσει η Δανία, δηλαδή αν πάρει κάτι η Δανία από το παιχνίδι, οι Αυστραλοί και να το κερδίσουν το Περού θα τερματίσουν απλά στην τρίτη θέση του ομίλου. Το χ στο Δανία-Γαλλία είναι όντως βολικό. Οι Γάλλοι τερματίζουν πρώτοι που ήδη έχουν περάσει. Οι Δανοί τους ακολουθούν στην φάση των 16 και αυτή η βολικότητα του χ, το ότι είναι δηλαδή επιθυμητό αποτέλεσμα ως ένα βαθμό και από τις δύο πλευρές, έχει φέρει την τιμή του κοντά στο 2,60-2,65. Έχω την αίσθηση ότι θα επιβεβαιωθεί. Οι Γάλλοι θα έχουν και αρκετές αλλαγές αύριο. Εντάξει, οι Δανοί είναι σφιχτή ομάδα. Γενικά πιστεύω ότι στα μάτς των επόμενων ημερών, επειδή η ισοπαλία είναι σε κάποια ζευγάρια, όπως αυτό εν προκειμένου επιθυμητή και από τις δύο πλευρές, και σε κάποια άλλα η μία από τις δύο ομάδες του ζευγαριού κάνει τη δουλειά της με χ, θα έχουμε λογικά περισσότερες ισοπαλίες από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί γενικά μιλάμε για ένα τουρνά με πολύ λίγες ισοπαλίες, ή 5 ή 6 έχουν γίνει μέχρι στιγμής, και μιλάμε πλέον για μεγάλο δείγμα αγώνων, 34-35 μάτς πάνω κάτω. Με αυτά που παίζουν τώρα, 35 παιχνίδια και είναι πολύ λίγες ισοπαλίες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά χ από εδώ και στο εξής, όπως θα έχουμε φυσικά και στα νοκάουτ, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα από τον τρίτο όμιλο, Αυστραλία-Περού στο Σότσι και Δανία-Γαλλία στο Λουζνίκι της Μόσχας, εκεί που θα γίνει και ο τελικός στις 15 Ιουλίου. Ταυτόχρονα, ο τρίτος όμιλος, ο οποίος πέφτει πάνω στον τέταρτο, εκεί όπου έχουμε, θα έχουμε θρίλερ το βράδυ στις 9. Στο γήπεδο της Ζανίτ, της Ζένιτ, όχι της Ζανίτ, σημαίνει και Ζανόντα 9 και Ζανίτ Καπούγια. Λοιπόν, στο γήπεδο της Ζανίτ, της Αγία Πετρούπολη, Νιγηρία-Αργεντινή. Η Αργεντινή θέλει μόνο νίκη, ελπίζοντας οι Ισλανδοί να μην κερδίζουν τους Κροάτες, αλλά και να τους κερδίζουν οι Ισλανδοί τους Κροάτες, που θα παίξουν με πολλές αλλαγές αύριο οι Κροάτες, καθώς έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση. Και ουσιαστικά και την πρωτιά. Η Αργεντινή θέλει νίκη με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Βασικά θέλει νίκη με καλύτερο σκορ από ότι η Ισλανδία, εάν και εφόσον κερδίσει και αυτή την Κροατία. Οι Νιγηριανοί με χ κάνουν τη δουλειά τους. Οι Νιγηριανοί που αυτή τη στιγμή είναι στους τρεις βαθμούς μετά την νίκη τους με 2-0 επί της Ισλανδίας πριν από λίγες μέρες. Οι Αργεντινοί που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρει στο αρχικό σχήμα και ο Χόρχε Σαμπαόλη, ο οποίος τελικά παραμένει στον πάγκο παρά την επιθυμία κάποιων διεθνών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα για άμεση απομάκρυση, ο Σαμπαόλη, ο οποίος θα ηγηθεί και αύριο της προσπάθειας Αργεντινής για αποφυγή ενός μεγάλου κάζου, δεν ξέρει λέξη, δεν νομίζω ότι κλείνεται. Τέλος πάντων, θέλουν να αποφύγουν να πάθουν το μεγάλο το κάζο, να μείνουν εκτός Μουντιάλ από τόσο νωρίς. Λοιπόν, η Αργεντινή θέλει νίκη με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Τώρα βέβαια σε στοιχηματικό επίπεδο, αν δεν το έχετε πράξει ήδη, το σετ αποδόσεων, το 1.50 που πληρώνει το διπλό της Αργεντινής, με βάση τα όσα μας έχει δείξει μέχρι στιγμής και με βάση το ότι αντιμετωπίζει έναν άξιο αντίπαλο, την Νιγηρία, δεν στέκει σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ βέβαια να δώσουμε ένα στατιστικό στοιχείο που ίσως να ενδιαφέρει κάποιους. Η Νιγηρία σε τελική φάση Μουντιάλ απέναντι σε ομάδες της Λατινικής Αμερικής μετράει μόνο ήττες. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση και αύριο στην Αγία Πετρούπολη. Ο Μέση ψάχνει το πρώτο του γκολ. Πιστεύω ότι αύριο ο Μέση, ό,τι και να κάνει η Αργεντινή, περάσει δεν περάσει, θα κάνει σε φταί. Και δεν το αποκλείω η Αργεντινή να κερδίσει ένα ακόμα πέναλτι αύριο. Γενικά περιμένω ένα σμπρόξιμο όσο περνάει από το χέρι του. Γιατί τώρα με το VAR πλέον δεν μπορεί να κάνει παπάδες. Δηλαδή και να δώσει ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι. Όπως έγινε, ας πούμε, στην περίπτωση του Νεϊμάρ, έτσι, από τον Κάιπερς. Το σφύριξε, δεν ήταν πέναλτι, συμβουλεύτηκε το VAR, γιατί του το σφυρίζουν κιόλας, έτσι, αυτοί που είναι στο δωματιάκι, δεν πληρώνονται τζάμπα, του το σφύριξαν, είδε το VAR, το πήρε πίσω. Οπότε και στην Αργεντινή και να δώσει Μαϊμού πέναλτι, αν δεν είναι λίγο σφίγγιο κλειό. Λέει πιο πολύ, αλλιώς μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα. Δίνοντας φάλαξη στην περιοχή, με καμιά κόκκινη κάρτα κτλ.
Αλλά είναι ένα στοίχημα το οποίο έχει βάση και γενικά στο Μουντιάλ βλέπουμε ότι πληρώνει. Είναι μια σταθερή αξία, είναι μια σταθερά. Το να δίνουν τα πέναλτι, γι' αυτό και έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοση του να δίνουν τα απλά πέναλτι σε ένα παιχνίδι. Από εκεί που το γεγονός αυτό λέει καταλογισμός πέναλτι, ανεξαρτήτως του αν θα μπει ή όχι και ποια ομάδα το κερδίζει πριν το Μουντιάλ, πλήρωνε κοντά στο 5 σχεδόν για όλα τα παιχνίδια των διοργανώσεων, πρωταθλήματα ή Μουντιάλ κτλ. Πλέον επειδή έχει αλλάξει άρδιν το σκηνικό, πλέον έχουμε στατιστικά ένα πέναλτι σε κάθε δύο παιχνίδια. Και σήμερα είχαμε πέναλτι, δύο στο μάτι της Σαουδικής Αραβίας και ένα τώρα με την Πορτογαλία που χάθηκε. Πλέον η απόδοση έχει πέσει κοντά στο 2,70-2,80. Λοιπόν, το να σκοράρει το φαβορί η Αργεντινή προκειμένου αύριο με πέναλτι, πλέον κοντά στο τάλιρο. Έχω την αίσθηση ότι και ο Μέση θα βάλει γκολ, ενδεχομένως να το κάνει και από τη βούλα, ενδεχομένως να βάλει και πάνω από δύο γκολ, αλλά η Αργεντινή δυσκολεύομαι να βρω τρόπο πώς θα κρατήσει το 0 στην άμυνα. Ενώ βγαίνει ο Ντιέγκο Κώστα, παραχώρησε την θέση του στον Ιάγο Άσπας. Λοιπόν, με το σκορ στο 1-1, στο 74, βάπτισμα πυρός στο Μουντιάλ για τον Άσο της Θέλτα. Παραμένει το 0-1 και στο άλλο παιχνίδι για την Πορτογαλία, με το πολύ ωραίο γκολ του Ρικάρντο Κουαρέσμα. Επαναλαμβάνω, δυσκολεύομαι να βρω τον τρόπο που η Αργεντινή θα κρατήσει το 0 πίσω. Άρα η λογική λέει ότι θέλει τουλάχιστον δύο γκολ, που ούτως ή άλλως θέλει τουλάχιστον δύο γκολ, ενώ μπαίνει και ο Μάρκος Ασένσιο στο παιχνίδι, λοιπόν, για τους Ισπανούς. Είναι πιθανό over, πιθανό goal-goal, πιθανό διπλό με goal-goal που ανεβάζει την απόδοση. Το anytime scorer μέση σήμερα σε μια γνωστή εταιρεία πλήρωνε 2.15. Πιθανολογώ θα το τσεκάρω στο διάλειμμα ότι έχει πέσει ήδη η απόδοση. Είναι λανθασμένη η απόδοση, έτσι. Μέση σε τέτοιο παιχνίδι με αυτά τα δεδομένα, 2.15 anytime scorer είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή για μέση, για τα δικά του στάνταρ. Και το καταλαβαίνεις αυτό, ρίχνοντας μια ματιά και στις αποδόσεις των υπόλοιπων book. Εντάξει, στον ΟΠΑΠ, ας πούμε, το anytime μέση αύριο, γιατί δίνει πλέον ΟΠΑΠ και στο Μουντιάλ το scorer οποιοδήποτε τέρματος. Το anytime μέση που λέμε, στον ΟΠΑΠ πληρώνει 1.20. Εντάξει, ξεφτύλα. Λοιπόν, στις ξένες εταιρείες τις υπόλοιπες, πλην αυτής, δεν λέω το όνομά της, που το δίνει 2.15 ή το έδινε μέχρι το μεσημέρι 2.15, πληρώνει κοντά στο 1.65 με 1.70 ταβάνι. Πάνω από 1.70 δεν βρίσκεις. Και υπάρχει μια εταιρεία, τουλάχιστον υπήρχε μια εταιρεία, που πληρώνει το anytime μέση 2.15. Λοιπόν, να έχεις λέει κανένα τούβλο, να το πετάξεις, αν δεν σε νοιάζει, έτσι. Λοιπόν, στο άλλο μάτσο θα γίνεται την ίδια ώρα στο Ροστόφ, Ισλανδία-Κροατία. Οι Κροάτες έχουν περάσει και μαθηματικά κατά 99,9% ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έχουν εξασφαλίσει και την πρωτιά, γιατί έχουν πολύ καλύτερο σύνδεση τερμάτων από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου. Και από την Ιγυρία και από την Ισλανδία κτλ. Και από την Αργεντινή. Καλά, η Αργεντινή μόνο σαν δεύτερη μπορεί να περάσει. Λοιπόν, κάτι που ισχύει φυσικά και για την Ισλανδία. Μόνο από την Ιγυρία απειλείται σε θεωρητικό επίπεδο η Κροατία για την πρωτιά. Η Κροατία θα παίξει βάση ρεπορτάζ με αρκετές αλλαγές. Λογικό είναι. Έχει μπροστά της το μάτς των 16. Κάτι Μόντριτς, κάτι Ράκιτιτς, κάτι Μάντζουκιτς κτλ. Λογικά θα προφυλαχθούν. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Οι Ισλανδοί θέλουν οπωσδήποτε νίκη, ελπίζοντας σε μη νίκη των Νιγηριανών ή σε νίκη της Αργεντινής με σκορ ίδιο ή μικρότερο από την δική τους νίκη. Οι Ισλανδοί με τους Κροάτες που έχουν παίξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, στα προκριματικά των δύο τελευταίων Μουντιάλ έχουν αναμετρηθεί, μια φορά στα μπαράζ, στα play-off και στα προκριματικά του Μουντιάλ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη της Ρωσίας, και τέσσερις αναμετρήσεις τους είχαν λήξει under με no goal. Νομίζω ότι κλειστό παιχνίδι θα γίνει και αύριο. Πιθανολογώ ότι θα το πάνε λαού-λαού στο ημίχρονο να μάθουν και τι γίνεται στον Νιγηρία-Αργεντινή και αναλόγως να πράξουν. Δεν νομίζω ότι οι Ισλανδοί και να κερδίσουν μπορούν να κάνουν μεγάλη νίκη κοντά στους Κροάτες. Βέβαια, αν οι Κροάτες το ξεφτυλίσουν όσον αφορά το rotation, εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν. Βέβαια και τα δεύτερα των Κροατών καλοί παίκτες είναι. Όλοι αγωνίζονται σε κορυφαίους συλλόγους. Αλλά τα δεδομένα είναι αυτά. Η Νιγηρία κάνει τη δουλειά της, προκρίνεται και με Χ. Η Αργεντινή θέλει μόνο νίκη και ή δυνατόν με όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα. Βασικά θέλει νίκη με καλύτερη διαφορά τερμάτων από αυτήν που ενδεχομένως θα πάρει η Ισλανδία κόντρα στην Κροατία. Αυτά είναι τα δεδομένα για τα αυριανά παιχνίδια. Δώσε μια ανάσα Καβαδία, να πάρω κι εγώ μια ανάσα και να χαμηλώσω το air condition, γιατί βλέπω να φεύγω
με κρυοπαγήματα. Λοιπόν, σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και στα δύο γήπεδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Ιράν Πορτογαλία 0 με τον γκολ του Κουαρέσμα στο 45. Ισπανία Μαρόκο 1-1 με Μπουταΐπ και Ίσκο. Σκορ που αν παραμείνουν μέχρι το φινάλε, οι Πορτογάλοι τραυματίζουν πρώτοι και παίζουν με τους Ρώσους το Σάββατο στους 16. Οι Ισπανοί τραυματίζουν δεύτεροι και παίζουν με τους Ουρουγανούς. Οι Ισπανοί, οι οποίοι τώρα ψάχνουν λογικά το γκολ με το οποίο θα πάρουν τη νίκη και θα κάνουν και καλύτερο, όχι goal average, θα έχουν το ίδιο goal average με τους Πορτογάλους, θα έχουν ίδιους βαθμούς, ίδια διαφορά τερμάτων, θα έχουν καλύτερη επίθεση. Άρα οι Ισπανοί, για όσους έτσι ψάχνονται για το live, και να χάσουν τώρα δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή η λογική λέει ότι το match στο Ισπανία-Μαρόκο θα έχει goal. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να παίξει τη νίκη των Ισπανών ή αν θέλει να παίξει το over 2,5. Γιατί τώρα στο 80 είμαστε σχετικά καλά, θα πληρώνει. Εδώ τώρα ζητάνε πέναντι οι Μαροκινοί με τον Ζιγιάχ σε χέρι του Πικέ. Να δούμε λίγο το replay. Εντάξει, είναι κολλημένο εντελώς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά ναι, η λογική λέει ότι οι Ισπανοί θα κυνηγήσουν το δεύτερο γκολ. Γιατί αν πετύχουν δύο γκολ, θα έχουν κατά ένα γκολ καλύτερη επίθεση από τους Πορτογάλους. Αν παραμείνει φυσικά το 1-0 των Πορτογάλων, γιατί βάλουν και αυτοί και άλλο γκολ και θα πάρουν την πρωτιά. Αυτά για τους παίζοντες live. Η λογική λέει ότι στο Ισπανία-Μαρόκο θα έχουμε και άλλο γκολ. Γιατί βλέπω και τη Μαροκινή το πολεμάνο το παιχνίδι και καλά κάνουν τα παιδιά, έτσι. Εντάξει, είναι... Να το γκολ. 1-2 το Μαρόκο με τον Ελ κάπως. Ελ τέτοιο, ναι. Το Ελ. Τα λέει Ελ Καρκουρί. Λοιπόν, καρφωτή κεφαλιά των Μαροκινών. Ισπανία-Μαρόκο 1-2. Σε λάθος παιχνίδι το Μαρόκο ξύπνησε. Σε λάθος παιχνίδι σκοράρει. Οι Ισπανοί, οι οποίοι επαναλαμβάνω δεν χάνουν κάτι αυτή τη στιγμή με την διαγραφόμενη ήττα τους. Αλλά αν κερδίσουν, και λέω αν κερδίσουν γιατί ακόμα έχουμε 10 λεπτά γιωμάτα μαζί με τις καθυστερήσεις, είναι αυτοί που θα πάρουν την πρωτιά η Πορτογαλία, από την Πορτογαλία, εάν και εφόσον η Πορτογαλία δεν πετύχει άλλο γκολ. Τώρα εδώ ο διαιτητής πάει να δει το VAR, δεν ξέρω για ποιο λόγο πάει να δει το VAR. Α, στο Ιράν Πορτογαλία πάει να δει το VAR, ναι. Μπερδεύτηκα εγώ με τις δύο οθόνες. Λοιπόν, corner για το Μαρόκο. Πολύ ωραία καρφωτή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι περίπου. Στο αριστερό γάμα του Ντεχέα. Εξαιρετικό γκολ για το Μαρόκο, το οποίο είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου και πριν από το Μουντιάλ. Και κατά την διάρκεια των αγώνων, να λέω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία αδίκησε τον εαυτό της και με τον Γιουσέφ Εν Νεθίρι το 1-2 και το αποδεικνύει αυτό τα περί αδικίας του εαυτού της και με το σημερινό παιχνίδι όπου κερδίζει και δικαίως, έτσι, γιατί είχε πολλές φάσεις και στο πρώτο ημίχρονο και το πανηγυρίζουν έξω τα παιδιά. Είναι αυτό που λέμε ότι ειδικά όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, άλλο το πρωτάθλημα, έτσι, φινάλε πρωταθλήματος, μια ομάδα να είναι αδιάφορη κτλ. Να έχει πετύχει το στόχο της. Τώρα σε Μουντιάλ, εθνική ομάδα και αδιάφορη δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα οι Μαροκινοί, γιατί να μην θέλουν να κερδίσουν τους Ισπανούς. Τους ενδιαφέρει αν οι Ισπανοί θα περάσουν πρώτοι, δεύτεροι, αν θα τους αποκλείσουν. Ποσό τους ενδιαφέρει. Θα έχουν να λένε ότι κάποτε κερδίσουν την Ισπανία, έτσι. Την κορυφαία ομάδα της τελευταίας δεκαετίας στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά για τους Μαροκινούς, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, αργά ξύπνησαν. Ισπανία-Μαρόκο 1-2, Ιράν-Πορτογαλία 0-1. Τώρα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν αλλάζει κάτι. Οι Πορτογάλοι θα τερματίσουν πρώτοι και θα παίξουν με τη Ρωσία και οι Ισπανοί θα τερματίσουν δεύτεροι και θα παίξουν με την Ουρουγουάη το ερχόμενο Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Βλέπουμε και μια κατήφια αναμενόμενη. Έχουμε κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Ιράν Πορτογαλία. Ο Ιέρο ετοίμαζε άλλη μια αλλαγή. Λογικό είναι τώρα να το χτυπήσει. Δεν έχει να χάσει τίποτα η Ισπανία. Είτε χάσει από τη στιγμή που δεν κερδίζει το Ιράν, δεν απειλείται όσον αφορά την πρόκριση. Πάει να κάνει την ανατροπή. Μπάσκε. Άρα, μάλλον θα έχουμε κι άλλο γκολ. Αυτά για τους παίζοντες live. Ναι, εδώ έχουμε κάποια μηνύματα που κράζουν την Ισπανία, που προφανώς κάποιοι την πόνταραν στο live. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου μια ομάδα θέλει ντε και καλά να πετύχει γκολ. Η δική μου εμπειρία που και εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές είναι προτιμότητα όταν βλέπεις ένα παιχνίδι να έχει γκολ καλύτερα να ποντάρεις το over 2,5-3,5 ανάλογα που είναι ο δείκτης του σκορ εκείνη τη στιγμή από το να ποντάρεις γκολ για εκείνη την ομάδα ή και εκείνη τη ομάδα. Εντάξει, παίρνεις μικρότερη απόδοση μεν στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά εγώ την έχω πατήσει αρκετές φορές. Δηλαδή, ας πούμε τώρα να ποντάρεις, παράδειγμα, να ποντάρεις Ισπανία που θέλει νίκη και όχι το over 2,5.
που θα πλύνουν καλά. Έτσι, το 80-80 κάτι θα πλύνουν καλά το over 2,5. Έστω και με το σκορ στο 1-1. Ούτως ή άλλως το live πρέπει να παίξει πολύ εξειδικευμένο στοίχημα για να πάρει μεγάλη απόδοση. Το live έχει συνήθως μικρές απόδοσεις. Εκεί στο 2-2 κάτι, τρεις μονάδες. Πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένο για να πάρει κάτι πολύ ψηλό σαν απόδοση. Βγαίνει και ο Ζιγιάχ ή Ζιγιάς για τους Μαροκινούς. Στην θέση του θα μπει ο Μπουχαντούς, ο παίκτης που είχε βάλει το αυτογκόλ στην πρεμιέρα των Μαροκινών με το Ιράν. Και εκείνο το αυτογκόλ είναι ουσιαστικά που όρισε και την μοίρα των Μαροκινών. Γιατί εγώ πίστευα πριν την διοργάνωση ότι θα μπορούσαν να κάνουν την έκπληξη και να αφήσουν εκτός ένα από τα δύο μεγαθύρια του ομίλου, είτε τους Ισπανούς είτε τους Πορτογάλους. Συγγνώμη. Με τις εμφανίσεις τους και στα τρία παιχνίδια, επαναλαμβάνω, με δικαίωσαν, αλλά με τα αποτελέσματά τους δεν με δικαίωσαν. Αλλά το αποδεικνύουν και σήμερα ότι όντως έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολλές δυνατότητες. Η πιο εξευρωπαϊσμένη ομάδα της Αφρικής, και είναι αυτό λογικό. Είναι η ομάδα του Μουντιάλ με τους περισσότερους από την 23μελή αποστολή γεννημένους ποδοσφαιριστές εκτός πατρίδας. Έχει 14 παίκτες που δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο. Λοιπόν, που είναι γεννημένοι αλλού, απλά προτίμησαν την μαροκινή υπηκότητα, μπας και παίξουν σε κανένα μεγάλο τουρνουά, κάτι για το οποίο φυσικά δικαιώθηκαν έτσι, για αυτή την επιλογή τους, γιατί έχει πολλούς που γεννήθηκαν στη Γαλλία, σε Πορτογαλίες, στο Βέλγιο και γενικότερα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οδεύουμε στο φινάλε των αγώνων, στο 86 είμαστε εκεί στα δύο γήπεδα, Ιράν-Πορτογαλία 0-1, τα κλασικά under του, δες τώρα αυτό το γκολ του Κουαρέσμα, τι ζημιά μου έχει κάνει εμένα τουλάχιστον, έτσι. Γιατί αυτό ήταν παιχνίδι ταμάμ και για 0-0 ημίχρονο και για 0-0 τελικό. Τέλος πάντων, ο γέγονε. Ιράν-Πορτογαλία 0-1 στο 86. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Ισπανία-Μαρόκο 1-2 με Μπουταΐπ και Εν Νεσίρι η Μαροκινή. Ο Ίσκο ισοφάρισε προσωρινά στο 19 για τους Ισπανούς, οι οποίοι τώρα, αν θέλουν να αποφύγουν την Ουρουγουάη στους 16, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν ανατροπή. Θέλουν βέβαια δύο γκολ μέσα σε περίπου 5 λεπτά, χοντρικά να το πούμε, μαζί και με τις καθυστερήσεις. Υπενθυμίζω τον χορηγό της εκπομπής Μπαλαντέρ, Παράσχος στην Ολύμπου 90, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε ανταλλακτικό υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, ενώ μια πανέμορφη Ισπανίδα. Πανέμορφη, εντάξει, ωραία είναι, ωραία. Μια μελαχρινή. Οι μελαχρινές έχουν άλλη χαρά, έτσι, από τις ξανθές. Οι ξανθές μπορεί να είναι εντυπωσιακές, αλλά οι πραγματικά αρχοντικές γυναίκες, αρχόντισες, για να μην πω άλλη λέξη που πάλι από το αρχόντο ξεκινάει, είναι οι μελαχρινές. Έτσι βέβαια όλα θέμα γούστου είναι. Τι έλεγα, για τον Παράσχο έλεγα, πώς κατέληξε τις μελαχρινές. Είναι η μελαχρινή και η γυναίκα του Παράσχου, του Σύμπου τουλάχιστον. Λοιπόν, Παράσχος, Ολύμπο 90, τηλέφωνο κοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσης ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε εκεί. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ένα φάουλ κερδίσει η Πορτογαλία για γέμισμα και πλάγιο η Ισπανία. Στο 89 είμαστε και στα δύο γήπεδα. Η λογική λέει πως δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Οι Πορτογάλοι θα προκριθούν ως πρώτοι και οι Ισπανοί ως δεύτεροι. Και το λέμε αυτό γιατί ό,τι και να γίνει στο Ιράν Πορτογαλία, η Ισπανία πλέον θέλει δύο γκολ. Όχι, sorry. Αν ισοφαρίσουν οι Ιρανοί και ισοφαρίσει και η Ισπανία, ναι, η Ισπανία τερματίζει πρώτη. Άρα είναι όλα ρευστά, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα σενάρια. Τα έχουμε αναλύσει πάρα πολύ, τα γλωσσοφάγαμε. Ας δούμε τι θα έρθει στο γήπεδο, στο χορτάρι. Λίγη υπομονή. Πάντως τους Ισπανούς δεν τους κόβω ιδιαίτερα όρεξά τους και με καθαρό μυαλό σήμερα. Και από την άλλη, Μαροκινή είναι πάρα πολύ καλή. Πλάκα, το διπλό του Μαρόκου λέω είναι μαλλιά, ε. 1.35 ήταν ο άσος, το διπλό ήταν κανα οχτάρι, μη σου πω και παραπάνω. Λοιπόν, καθυστερήσει ακόμα δεν έχουμε μπει, σε λίγο θα δούμε το ταμπελάκι των βοηθών διαιτητών με τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο 90 και στα δύο γήπεδα. Οι Ιρανοί πάντως εκεί δεν το παρατάνε, το παλεύουν, φωνάζουν, κάνουν, ράνουν. Θέλουν και αυτοί να πάρουν ένα αποτέλεσμα έτσι τιμητικό πριν μπουν στο αεροπλάνο της επιστροφής.
Δεν το αρτίζει, ήταν γραμμή έχουμε. Γραμμή, ε. Καλησπέρα. Να σε κάνω και λίγη συντροφιά. Έλα, Αρθανάση, να μου κάνεις, γιατί να μου κάνεις. Έχω γίνει Ευρωπαίος, να πούμε. Με έβαλε ο γιος μου, έμαθε λίγο εδώ τον υπολογιστή να ανοίγω. Βλέπω το ένα, πάω στο άλλο. Κατάλαβα, καταστράφηκες. Ναι. Γκολ Ισπανία, σοβαρίζει Ισπανία. Όχι, το ακυρώνει, το ακύρωσε offside. Το ακύρωσε. Α, το ακύρωσε. Είμαι λίγο πίσω, για να το δω. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει offside. Κάτσε, περίμενε. Γιατί εγώ είδα μόνο το live. Replay δεν έχω πάρει ακόμα. Κόρνερ, κερδίσει. Εγώ είμαι ναι. Καλό το πίσω. Ω, δεν υπάρχει offside. Λοιπόν. Καλύπτεται ο Άσπας. Καλύπτεται. Αν το δει στο VAR, θα το μετρήσει. Α, να το, εδώ είναι. Σας τώρα εδώ ότι είναι από κόρνερ ήταν, τι έγινε. Όχι, ναι, θα πάρει το VAR, θα το μετρήσει, Ναι, ξέρεις, είναι γκολ πολύ σημαντικό, ε. Αλλάζει την κατάταξη. Αν μετρήσει, τερματίζει η Ισπανία πρώτη. Μα φυσικά, όχι, sorry, δικό μου λάθος, η Σοφαρίζει, η Πορτογαλία κερδίζει. Ναι, η Πορτογαλία, όχι, δεν αλλάζει κάτι. Offside δεν υπάρχει. Δεν είναι, όχι. Τον καλύπτει ο back, ναι, ο δεξιός back. Το 14. Το καλύπτει, είναι στην ίδια ευθεία. Βαρ, μαρ, σαν, όχι, ξέρεις τι. Τώρα που το ξαναδείχνει από άλλη κάμερα, το σώμα του Άσπας... Αμάν, μη. Σταμάτα με τη... τι να σε πω τώρα, τον κανονισμό σου λέω. Τον κανονισμό σου λέω. Όχι, άμα δεις τα σώματα, πατάνε στο ίδιο σημείο... Δεν πατάνε και ίδιο στην άσπρη γραμμή, ρε φίλε, τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, τι να κυρώσω τώρα... Δεν τώρα, τι έβγαλε. Ναι, όχι. Γκόλεν. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Άμα θέλουμε το άθλημα να το ξεφτιλίζουμε, ξεφτιλίζετε το. Δεν λένε ότι το ίδια ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Ναι, κάτσε λίγο να δούμε τώρα τι. Δίνει VAR. Σέντρα. Μετράει. Ναι, μετράει. 2-2. Έλα, ναι. 2-2, εντάξει. Ναι. 2-2. Έλα, τώρα, σε παρακαλώ, τώρα βγήκε το δεξί το κάτσε, χέρι. Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε και τέτοιο. Έχουμε και. Τι? Βάρ στο άλλο παιχνίδι. Πέναλτι για το Ιράν. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Αν ισοφαρίσει το Ιράν, βγαίνει η Ισπανία πρώτη. Στο ΕΡΤ2 το Ιράν. Ναι, έδωσε πέναλτι για το Ιράν. Αν ισοφαρίσει το Ιράν, βγαίνει η Ισπανία πρώτη. Λόγω καλύτερης επίθεσης. Ναι. Ρίξε το Σάντος, είχε αυτό το τίτλο που κάνει το που δαγκώνεται. Που έχει ένα... Για να δούμε λίγο τώρα το πέναλτι. Κάτσε να βάλω, περίμενα να το ακούσουμε live. Περίμενε. Έλα, εδώ είσαι, έτσι δεν έφυγες. Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Έλα, τα ακούσουμε μαζί. Ανσαριφάρτ. Θυμάστε τι λέγαμε για τα τσιμέντα, για τις ομάδες. Κάτσε λίγο να το ακούσει ο κόσμος. Ανσαριφάρτ, πέναλτι. Μέσα, το έστειλε. Άπιαστο, ναι, στο γάμα, επικίνδυνο, παρακινδυνευμένο. 1-1 το Ιράν στο 93. Το είπα, άστο, θα το βάλει. Που όπου κάνει ο Σαριφάρτ δωράκι στους Ισπανούς. Του στέλνει πρώτους. Κάτσε μη βάλει και δεύτερο τώρα το Ιράν. Κάτσε μη βάλει και κανένα τρίτο το Μαρόκο. Έχει κλεπτά το Ιράν. Βασικά, κοίταξε να δεις τώρα. Όχι, δεν μένει έξω Ισπανία. Δεν μένει έξω Ισπανία. Επειδή τώρα ένας μου στέλνει μήνυμα για να στείλει μελή το Σάντος, λέει σπίτι του. Εντάξει, γιατί πεναλτάρα βάρες, όχι πέναλτι. Ναι, είναι πεναλτάρα. Παρακινδυνευμένο βέβαια, αλλά πεναλτάρα. Ναι, όντως. Ναι, εγώ θα σου πω όμως κάτι άλλο. Βάζει το χέρι στη φωτιά ότι αν θα βάζει πρώτο γκολ το Ιράν ότι δεν θα προκρινότανε. Όχι, δεν το βάζω. Α, μπράβο. Δεν το βάζω. Κάτσε λίγο να το κλείσω μισό λεπτάκι. Εγώ ήθελα να βάλει πρώτο γκολ το Ιράν. Άντε, κλάματα εδώ, κλάματα οι Παναμέζοι. Ναι, η Ισπανία είναι πρώτη. Κλάματα η Ισπανία είναι πρώτη, έχουν ίδιους βαθμούς, ίδιο goal average, αλλά έχουν καλύτερη επίθεση οι Ισπανοί. Κάτσε το Ιράν. Αμάν, τι έχασε το Ιράν. Πόπο, τι χάνει το Ιράν στο 95. Εγώ ήθελα να λεπτό πιο πίσω, ρε, εσύ. Μη με τρελαίνεις τώρα. Σε πήρα και τηλέφωνο με κάτι σαν αναμετάδοση. Κατά τα άλλα όμως, εμείς εδώ στην Ελλάδα, όταν θα παίζει ο μεγάλος με τον ισχυρό, Α, καλά, εντάξει. Άσε τώρα, μην το χαλάς τώρα. Μην το χαλάμε. Γουστάρουμε μουντιάλ τώρα, μην μας βάζεις τα... Μην μας προσγειώνεις. Αυτό είναι το άθλημα. Ναι. Αυτό, όπο, τι έχασε... Ναι. Όπο, τι έχασε...
Να το κάνει ένα-δύο και να δεις έχει γούστα. Όχι, ξέρεις τι, δεν γίνονταν να μείνει εσύ. Α, ναι, κάτσε ρε, σωστά, είναι το Ιράν με 2-1. Α, μαν, θα μείνω. Ναι, ρε, μπερδεύτηκα. Εγώ έμεινε το μυαλό μου στην τέτοια, στην ισοβαθμία μόνο Πορτογαλία-Ισπανίας. Πόπο οι Πορτογάλοι πώς σώθηκαν. Απίστευτο, απίστευτο. Μέναν έξω, όντως. Μέναν έξω. Μέναν έξω. Και εσύ, βέβαια μέναν έξω. Αλλά έβαζε αυτό και έμπαινε. Φυσικά και θα μέναν έξω. Έχει και άλλα να δυσγούστα. Καταρχήν... Τώρα βάζει τον Κεντές ο Σάντος. Και έχουμε σαν σειρμά στο Ισπανία-Μαρόκο. Ωραία πράγματα. Εμένα πάντως μου αρέσει το Μουντιάλ, να ξέρεις. Όχι σαν διοργάνωση γενικά, τώρα το τρέφον. Δεν αρέσει στους ανέραστους, φίλε. Αυτά που γίνονται, που είναι κοιμήσεις αυτοί που μεταδίδουν τα παιχνίδια, φίλε. Είναι εντάξει, ναι, τώρα δεν θέλω να εκφραστώ για συναδέλφους, αλλά είναι λίγο υποτονική. Ναι. Είναι λίγο υποτονική. Δηλαδή γίνεται μια φάση, ας πούμε στο Ιράζο, μια κεφαλιά που η μπάλα μας θα πάει δεξιά-αριστερά, είναι γκολ. Και αυτό την περιγράφει, λες και είναι μια κανονική απόκριση, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν δίνουν λίγο ζωντάνια. Ρε Ισίδωρος Πρίντεζης, το λέω, κορυφή. Το έχω και άλλη φορά για το Ισίδωρος συγκεκριμένο. Είναι κορυφή. Αυτός πληρώνεται και ταξίζει. Είναι κορυφή. Οι Ισίδωρος, άλλοι πληρώνονται γιατί είναι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι. Τέλος πάντων, άσε τώρα, μην μπαίνουμε τώρα σε αυτές τις λογικές. Πάλι μην μπαίνουμε εδώ, μην μπαίνουμε εκεί. Τα λες τώρα σε δημοσιογράφο τώρα. Τι θες να σου κράξω, συνάδελφο? Άσε δημοσιογράφο τα λέω. Παρεξηγείτε. Δεν παρεξηγούμε, αλλά απλά είναι αντιδεοντολογικό να κράξω συνάδελφο. Στον αέρα κιόλα. Πάρε με κούσα έρνα να σου κράξω. Έχω μπόλικους για κράξιμο. Αλλά τώρα στον άλλο δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Καλώς. Άντε. Έγινε. Αύριο η Μεγάλη Αγγλία το σηκώνει, έτσι πως πάει το πράγμα. Κάτσε, νωρίς είναι ακόμα. Τι πως πάει το πράγμα. Νωρίς είναι ακόμα. Περίμενε. Λοιπόν, τελικό έλξη Ισπανία. 2-2. Ναι. Ο Σάντος ακόμα είναι σφιχτός, είναι ο Σάντος ακόμα. Όπου μια Ιρανή, θα δεις τώρα σε λίγο μια Ιρανή, πολύ ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία. Καλά, δηλαδή με συγχωρείς τώρα, Χάρι Κέιν και Αγγλία. Ο συνδυασμός δεν πάει, δεν στο είπα. Και ο Χάρι Κέιν τα κοκόρια του γεννάνε. Πέναλτι στο πέναλτι. Και με το Αλαστράγαλο το τρίτο γκολ και κάνει χατρίκ και δεν κατάλαβε τι έβαλε γκολ. Άμα σου πω πως δεν έχω πληρωθεί σήμερα, εσύ Θανάση, είναι απίστευτο δηλαδή. Εντάξει, είναι... Έχω διάδα γκολ την Ισπανία περίπατο από το 19 με χι ημίχρονο την Πορτογαλία. Και μου το χαλάει ο Κουαρέζο στο 45 και έχω στα απογευματινά μάτς γκολ το Σαουδάραβα, επίσης περίπατο, με άντερ τη Ρωσία. Και μου βάζει ο Καβάνη 3-0 στο 90. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι τελικό και οι Ιρανοί είναι τέζα. Κάτω οι Ιρανοί χάσαν πραγματικά τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το γυρίσουν και να πάρουν την πρόκληση. Και τώρα ο Κεϊρός με τον Σάντος, που είναι και φιλαράκια, είναι και συμπατριώτες, αγκαλιάζουν τώρα βέβαια. Λοιπόν, ο Κεϊρός Πορτογάλος δεν είναι. Ναι, Πορτογάλος είναι. Ναι. Θα απαιτούσε την Πορτογαλία. Τελικό. 1-1 Ιράν Πορτογαλία, 2-2 το Ισπανία Μαρόκο. Τελικά η Ισπανία θα παίξει με τη Ρωσία και η Πορτογαλία με την Ουρουγουάη. Πορτογαλία, Ουρουγουάη. Ναι. Γιατί εδώ το άντερ, φίλε, δεν πρέπει να γίνει 1-0-5 Πορτογαλία, Ουρουγουάη. Δεν γελά. Εντάξει, 1-0-5, αλλά να σου πω πώς θα δίνει, 1-35-1-40. Τόσο θα δίνει. Ένα το Ισπανία-Ρωσία μπορεί να βγει φλάρα. Βγαίνει, over χαλαρά, εντάξει, ναι. Μάλιστα. Να πω από τώρα ποιοι θα περάσουν. Για πες. Έχει πρόβλεψη. Ρίχτο. Ο Ρώσος. Και ο Ρουγάνος. Πας δηλαδή για 2-2 εκπλήξεις, ε? Δεν είναι για μένα καμία. Εντάξει, ναι, εκπλήξεις στο μέτρο του επιτρεπτού, τέλος πάντων, το πούμε έτσι, παιδί μου. Της Ισπανίας δεν της πάει, ενώ παίζει καλά δεν της πάει. Δεν της βγαίνει. Δηλαδή δεν έχει ρεμπρίζ, δεν έχει... Ναι, δεν έχει τη φωτιά που είχε σε άλλες διοργανώσεις, δεν την έχει. Δεν την έχει, ναι. Δεν την έχει, όχι. Ναι. Γι' αυτό ο Ρώσος είναι... Μην κοιτάς σήμερα που άρπαξε τρία. Όχι, ο Ρώσος είναι διοργανωτής. Και είναι, αυτό του δίνει μια άλλη δυναμική. Το μάθημα στην Ισπανία θα παίξουν τα ρέστα τους. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι αν θα το περάσουν, μετά θα παίξουν σαν Ελλάδα. Δηλαδή θέλω ένα και έφτασα. Όντως, έτσι είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Τα λέμε. Έγινε, Θανάση, να είσαι καλά. Τα λέμε. Λοιπόν, τελικά αποτέλεσμα για να πάμε και σε ένα διάλειμμα. Γιατί φτάνουμε σε λίγο στις 11. Ματσάρες και σήμερα. Αυτά τα γκολ στο φινάλι είναι πραγματικά όλο το αλατοπίπερο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, match thriller και στα δύο γήπεδα, ισόπαλα και τα δύο. Έφεξε στην Ισπανία
αλλά και στην Πορτογαλία. Τώρα η Πορτογαλία με τον Εφιάλτη που έζησε με το τέταρτο των Ιρανών στο 95, ποια πρωτιά τώρα και ποιο κινδύνευσαν άμεσα το βράδυ να πάρουν αεροπλάνο για Λισαβόνα και για Μαδέιρα. Λοιπόν, από του χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Σάντος και ο Κριστιάνο και οι συμπαίκτες του. Ιράν-Πορτογαλία 1-1 από 0-1 ημίχρονο. Ο Καρίμ Ανσαριφάρ, το άσο του Ολυμπιακού στο 93, ισοφάρισε και στα καπάκια. Δεν ήταν ο Καρίμ, ένας άλλος ήταν νομίζω. Χάνει τέταρτη για να κάνει το 2-1 και να στείλει τους Ιρανούς στην επόμενη φάση και τους Πορτογάλους σπίτι τους. Την ώρα που οι Ισπανοί, ενώ έχαναν 1-2 από το Μαρόκο, ισοφάρισαν με γκολ το οποίο ακυρώθηκε στην αρχή, μετά λόγω VAR μέτρησε, ορθώς μέτρησε, του Ιάγο Άσπας, που αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή του Φερνάντο Ιέρο. Είχε μπει λίγα λεπτά νωρίτερα στην θέση του Ντιέγκο Κώστα. Με τον γκολ λοιπόν του Ιάγο Άσπας, οι Ισπανοί απέφυγαν την ήττα και την δεύτερη θέση. Έτσι λοιπόν το Σάββατο έχουμε Ουρουγουάη, Πορτογαλία και Ισπανία, Ρωσία. Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Τελικό αποτέλεσμα και από την Λευκορωσία, Δυνάμο Μπρέστ, Γκοροντέγια 5-2. Άσος από το ημίχρονο, Λίμπερο ακούτε 107,4. Την εκπομπή Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι και τις 12. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Νίκο Παπαδόπουλο και με Χαρέλαο Χαρίτωνα και με τηλεφωνικές γραμμές, ίσως και με τον Γιάννη Σαπουτζάκη, τον απεσταλμένο της SDNA στη Ρωσία για το Μουντιάλ. Εδώ μας επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο 107,4 στα 10 σε πολύ λίγο λεπτά μετά τις 11. Προσπαθούμε έτσι να συνέλθουμε από τις ματσάρες που είδαμε και σήμερα. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, για όσους δεν το γνωρίζουν, Ιράν-Πορτογαλία 1-1, Ισπανία-Μαρόκο 2-2 και στα δύο παιχνίδια είχαμε γκολ που αλλάξαν δεδομένα στις καθυστερήσεις. Η Ισπανία ισοφάρισε με τον Ιάγο Άσπας που είχε μπει αλλαγή νωρίτερα στη θέση του Ντιέγκο Κώστα στο 93. Γκολ που αρχικά ακυρώθηκε λόγω offside, μετά με τη βοήθεια του VAR το μέτρησε και ορθώσε έπραξε ο διαιτητής. Οι Ισπανοί ισοφάρισαν την ώρα που ο Καρίμ Ανσαριφάρ του Ολυμπιακού με πέναλτι που και αυτό μέσω VAR δόθηκε ισοφάριζε το Ιράν την Πορτογαλία. Το Ιράν που στα καπάκια χάνει και τεράστια ευκαιρία, την βγάζει ο Ρουί Πατρίσιο και κρατάει την Πορτογαλία στη διοργάνωση, έτσι. Γιατί η Πορτογαλία δεν ήταν το μείζον θέμα, η πρωτιά ή η δεύτερη θέση του ομίλου. Αν το τρώγανε οι Πορτογάλοι από τους Ιρανούς στις καθυστερήσεις, θα ήταν το χουνέρι του αιώνα. Θα μένανε εκτός Μουντιάλ από το Ιράν και ενώ είχαν προηγηθεί στο 45 στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με το πολύ ωραίο γκολ του Κουαρέσμα. Και πλέον, έχοντας τα αποτελέσματα και του πρώτου ομίλου νωρίτερα το απόγευμα, Ουρουγουάη-Ρωσία 3-0 και Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος 2-1. Το Σάββατο, στα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια, στην φάση του 16, έχουμε Ουρουγουάη-Πορτογαλία και Ισπανία-Ρωσία. Κύριε Χαρίλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Θανάση μου, απλώς θα χρειαστώ από τον Βασίλη και πάλι τη βοήθειά του να τα δώσει όλα, γιατί δεν σε ακούω, με δυσκολία σε ακούω. Εντάξει, ή μπορώ να φωνάζω και εγώ λίγο παραπάνω, αν θέλεις. Είσαι ο Έκτορ Καμπάνα είσαι τώρα. Ο Έκτορ Καμπάνα. Έκτορ Καμπάνα, διαρροτρίαρο της Αργεντινής, τα παλιά καλά χρόνια, φίλε. Εγώ τον Καμπάνα τον Καμπάνα δεν τον πρόλαβα. Ούτε τον Καμπάνη του Άρη πρόλαβα. Πώς δεν τον πρόλαβες, ρε φίλε. Δεν τον θυμάμαι, ρε Σιχάρη. Το 90 ήταν ο Έκτορ Καμπάνα. Δεν τον θυμάμαι, τον Καμπάνα καθόλου. Δεν... Σε παγκόσμια κύπελλα εθνικής μπάσκετ ήταν το βασικό τριάρι της Αργεντινής. Κάτσε, περίμενε. Α, τώρα μιλάς για μπάσκετ, μιλάς. Για μπάσκετ μιλάω. Α, μάλιστα. Ναι, Έκτορ Καμπάνα. Ναι, γιατί λέω εγώ τώρα να μην θυμάμαι το 2 ή το 3 σαν νούμερο φανέλα της Αργεντινής. Λέω ποιος Καμπάνα είναι αυτός. Όχι, σε πήγα στα μπασκετικά, απλώς επειδή ταιριάζει με το ότι έφτιαξε ο Βασίλης. Σε έκανε κούκλο σε έκανε, που λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Σύριγος. Τι γίνεται, η αγαπημένος Ισπανία πάντως προκρίθηκε ως πρώτη κιόλας. Προκρίθηκε ως πρώτη, δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν ήταν καλή, ναι. Δηλαδή έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με τους Πορτογάλους, εξαιρετικό, που άρχισε να θυμίζει διαφορετική Ισπανία. Και τώρα στα παιχνίδια με το Ιράν και με το Μαρόκο ήταν πολύ φλιέρη και με τεράστια κενά πίσω, πολύ ανόητη, πολύ αφελής ποδοσφαιρικά, με τεράστια κενά και μεγάλη χαλαρότητα. Εγώ θα πω κρίμα για το Μαρόκο, είναι πολύ καλή ομάδα, αδείξει τον εαυτό του το Μαρόκο. Έτσι αποδείχθηκε και απορώ πώς, επειδή και εσύ είσαι Man U και θα έχεις παρακολουθήσει ο Ντεχέα με ένα τέτοιο εξαιρετικό πρωτάθλημα στην Premier League, κάνει ένα τέτοιο τουρνουά τώρα το καλοκαίρι. Ναι, δεν είναι καλός, όντως.
Ναι. Ναι, δηλαδή από το δεν συμμετέχει στο παιχνίδι μέχρι το να είναι καταστροφικός. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ κακός. Και την Ισπανία γενικά τη φοβάμαι, γιατί όπως γνωρίζεις, Κάλλη, ο Νεμού, που παρακολουθείς πολύ καλά, είσαι ειδήμων αναλυτής του ξένου ποδοσφαίρου, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, γνωρίζεις ότι η Ισπανία έκανε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ίσως ολόκληρες, ναι, για βέβαια να ξεπεράσει το χαρακτηρισμό του loser. Ακριβώς, ήταν μια ζωή ταλαντούχα, αλλά loser. Loser. Μια ομάδα που είχε τότε στην παλιά εποχή τερματοφύλακα τον Αρκονάδα, δεξί μπακ τον Τσέντο, αριστερό τον Καμάτσο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον αδικοχαμένο ποδοσφαιρικά βέβαια, Μαθέδα, τον Γκοϊκοετσέα που είχε δώσει το πόδι του Μαραντόνα στη Μασχάλη, ναι, ναι, αν θυμάσαι, τον Χασάπη του Μπιλμπάου, ναι. Τον Βίκτορ Μουνιώθ, εκείνον τον χωρίς λαιμό που ήταν, τον Κορντίγιο, τον Καγιέγο, τον Μίτσελ, τον Μπουντραγκένιο και τον Χούλιο Σαλίνας, ναι, ναι, ναι. Μια τέτοια ενδεκάδα που έπρεπε να παίρνει παγκόσμια κύπελα το ένα πίσω από το άλλο. Και με πολλούς παίχτες από πίσω. Τον Μπέκι Ριστάιν, που έλεγε και ο Τζίκι, φίλος μας, ο Μανώλης Μαυρομάτης. Τον Μπακέρο. Χωσέ Μαρία Μπακέρο ήταν από τους αγαπημένους μου. Χωσέ Μαρία Μπακέρο ήταν από τους αγαπημένους μου στην Μπαρσελόνα. Χωσέ Μαρία Μπακέρο. Ναι, με τα πόδια και... τέτοιο, παρένθεση. Με τα πόδια παρένθεση. Αυτός και ο Λιντμπάρσκι, φίλε. Την στραβοκανιά που είχαν ο Μπακέρο και ο Λιντμπάρσκι δεν την είχε κανένας ποδοσφαιριστής στον πλανήτη. Προσπαθούσε να τους αγωνιστεί ο Καρούλιας. Ο Καρούλιας είναι και αυτός είχε λίγο. Ναι, 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 ναι. Και ο Σαραβάκος είχε στραβά πόδια. Και ο Σαραβάκος, αλλά νομίζω. Όχι τόσο πολύ. Κοίταξε, ο Λιντμπάρσκι ανθρώπους... και ο Μπακέρο ήταν παρένθεση. Σαν να βλέπεις παρένθεση. Όχι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκτελούν την πιο συχνή βιολογική ανάγκη του ανθρώπου μέσα σε παρένθεση τώρα. Τι συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Άσε, αυτή ήταν η καταπληκτική άποψη. Ωραίο Μουντιάλ βλέπουμε, Χαρίλα, έτσι. Ορίστε. Βλέπουμε ωραίο Μουντιάλ. Καλό, όσο προχωράει. Όσο προχωράει, εντάξει. Τώρα, ναι. Μέχρι τώρα ήταν φοβερά αδιάφορο. Κοίταξε, αδιάφορο, εγώ διαφωνώ εδώ κάθεται με αυτό που λες, γιατί ξέρεις τι, ναι. Μπορεί να μην βλέπουμε το σούπερ θέαμα, αλλά και μόνο το ότι έχουμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια να κρίνονται στο γκολ και να πολλά εξ αυτών να κρίνονται με γκολ στις καθυστερήσεις. Ναι, ναι, υπάρχει suspense, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Ναι. Θέλεις να πεις ότι είναι ένα τουρνουά με suspense. Σε κρατάει σε γρήγορση, ναι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, όλα τα μάτς 5-0, 4-0 από το ημίχρονο, όπως αναδιάφορα. Ένας χαρακτηριστικός μπασκετικός συνάδελφος περιγραφεύς, κρατικοδίαιτος, χιτσκοκικό φινάλε. Χιτσκοκικό, ναι, ναι, ναι. Ναι, τέτοια πράγματα, ναι, ναι. Από αυτή την άποψη, ναι. Αλλά ωραία παιχνίδια ήταν αυτό που είδαμε το Ισπανία-Πορτογαλία, ας πούμε, έτσι με θέαμα. Με την Ισπανία να είναι πραγματικά όπως πρέπει να είναι. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί δεν έχουν τις προσωπικότητες που είχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ναι, έτσι, λείπει ένας Τόρες, πες ποιοι άλλοι λείπουνε. Εντάξει, ο Βίγια, ο Βίγια λείπει, δεν υπάρχει πλέον. Ναι, ο Τόρες, εντάξει, είναι ο τέτοιος, ο Τσάβη. Ο Ντιέγκο Κώστα που είναι τώρα, εντάξει, εγώ νομίζω ο Τόρες ήταν πολύ καλύτερος. Εντάξει, άλλο στυλ φορ. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι πιο βαρύ φορ. Ο Τόρες είναι πιο ντελικάτος, ναι. Ναι, ναι, ο Τσάβη λείπει, δεν υπάρχει πλέον Τσάβη. Αλλά πιστεύω ότι αν οι Ισπανοί δέσουν πίσω, δηλαδή δεν είναι τόσο ποδοσφαιρικά αφελείς στην ανασταλτική συμπεριφορά τους, έχουν βάθος στη διοργάνωση. Έχουν βάθος, δηλαδή... εντάξει, ναι, είναι από τα πιο πλήρη ρόστερ της διοργάνωσης. Είναι, ναι. Ναι, ναι, δηλαδή τώρα πάμε για μια διασταύρωση φωτιά Ισπανία-Ρωσία, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Είμαστε στο Ισπανία-Ρωσία και στο Ουρουγουάι-Πορτογαλία. Τώρα αρχίζει το τουρνουά. Σφαγή τώρα είναι, τα νοκάουτ είναι. Ναι. Και πολύ ωραίο στατιστικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ότι ναι. Παρόλο που είναι ο αρχισκόρερ όλων των εποχών για την Πορτογαλία και όχι μόνο και για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά, όσον αφορά τις εκτελέσεις πέναλτι με την Πορτογαλία, έχει κάκιστο ποσοστό, έχει μόλις 8 εύστοχα σε 14 εκτελέσεις. Φαντάσου, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βρει τρόπο να πετύχει γκολ σαν από πέναλτι έξω από την περιοχή. Ναι, 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 ναι. Και έχει 8 στα 14 πέναλτι με την Πορτογαλία. Και το σημερινό του χαμένο πέναλτι λίγο ήθελε, ένα τσάφι ήθελε για να στοιχίσει την πρόκριση. Οι Πορτογάλοι, ρε Θανάση, πραγματικά στηρίζονται στον Ρονάλντο και στην τακτική του Σάντος. Το αυτό είναι, ναι, ναι. Είναι κατά 90% αυτοί οι δύο είναι όντως. Ναι, ναι, να πάρει αποτέλεσμα πίσω δηλαδή ο Σάντος με την ανασταλτική συμπεριφορά και μπροστά ό,τι κάνει ο Ρονάλντο, εκεί στηρίζονται. Ναι. Οι Ισπανοί έχουν σύνολο, τους Ρώσους εγώ τους φοβάμαι εντός εισαγωγικών γιατί έχουν την έδρα αν και αυτό, με την Ουρουγουάη. Μόνο αυτό εμένα με κρατάει λίγο. Δηλαδή αν είχαμε Ισπανία, Ρωσία και το τουρνουά γινόταν στην Ελβετία
θα σου λέγω ότι δεν γίνεται να μην περάσει η Ισπανία. Αλλά τώρα λόγω του ότι γίνεται στη Ρωσία και επειδή του Ισπανού του φοβάμαι λίγο ψυχολογικά, νομίζω ότι η Ισπανία τον έχει κάνει τον κύκλο τη. Αυτή την αίσθηση έχω. Μόνο γι' αυτό κρατάω έτσι μια πισινή. Εγώ φίλε, όταν άκουγα ότι ο Ινιέστα θα φύγει από την Μπαρσελόνα, που δεν πολύ ασχολούμαι γιατί είμαι ρεαλίστα στην Ισπανία, νόμιζα ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Το παιδί είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, δεν είναι ο Ινιέστα που ξέραμε. Εντάξει, δεν είναι ο Ινιέστα. Η Μιράτα που πήγε τώρα. Στην Ιαπωνία νομίζω θα πήγε. Τελικά. Α, η Ιαπωνία, ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή στέκεται άνετα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Η τετράδα του κέντρου των Ισπανών, δηλαδή Μπουσκέτς, Τιάγο, πώς τον είπαμε τώρα... Ο Ίσκο. Πώς τον είπαμε τώρα που τον ανέφερα? Τιάγο Αλκάνταρα, ποιον? Όχι βρε, τον... Ινιέστα, Ινιέστα και Ίσκο. Ναι, Ινιέστα, Ίσκο και Σίλβα είναι καλοί. Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι καλή, είναι καλή και ο Ντιέγκο Κώστα μπροστά στέκεται. Εντάξει, είναι καλή, αλλά απλώς ήταν τρομακτική σήμερα. Δηλαδή ήταν να τους φοβηθείς με αυτά τα κενά που είχαν πίσω. Όντως. Πίσω γενικά έχει πρόβλημα η Ισπανία και στο μάτς με το Ιράν. Δέχτηκε πίεση. Δηλαδή και γκολ δέχτηκε το οποίο ακυρώθηκε ορθώς βέβαια, αλλά έχει θεματάκια πίσω η Ισπανία. Και ξέρεις, η ευθύνη είναι κυρίως των δύο πλαγίων μπακ, γιατί δεν δίνουν καθόλου διαγωνία κάλυψη. Παίζουν πάρα πολύ μπροστά και ό,τι κάνουν ο Πικέ με τον Σέρχιο Ράμος, με τους δύο αυτούς επίσης να έχουν προφανώς εντολές να κατεβάζουν πολύ μπάλα. Ναι, ναι. Οπότε μένουν εκτεθειμένοι πίσω. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Τώρα με τη Ρωσία θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δεν μου λες για αύριο, που είναι το μείζον θέμα του Μουντιάλ, πόσο αφορά την αυριανή ημέρα τουλάχιστον, και όχι μόνο θα πω εγώ. Ναι. Την Αργεντινή πώς τη βλέπεις, θα περάσει λες ή θα αποχαιρετήσει νωρίς? Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Καλό είναι να περάσει. Για τη διοργάνωση καλό είναι να περάσει. Οι λατινοαμερικάνικες ομάδες παραδοσιακά, για λόγους βέβαια φανέλας, χρωμάτων και φανέλας, είμαι Αργεντινή. Ναι. Δεν στο κρύβω ποτέ. Απλώς αυτό το παιχνίδι που στηρίζεται μονομερώς επάνω στο Μέση εντελώς, είναι κάτι το οποίο δεν τους μονόπατα εντελώς. Ναι. Ναι, δηλαδή μαρκάρουν, κλείνουν ένα χώρο τα κεντρικά χαφ των αντιπάλων γύρω-γύρω από το Μέση, να μην έχει πεδίο βολής. Δηλαδή δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να μην μπορεί να κινηθεί και τελειώνει εκεί, αφοπλίζεται η Αργεντινή. Δεν έχει και... Πάντως για τον Μέση το αυριανό παιχνίδι είναι ή τώρα ή ποτέ, έτσι. Είναι η τελευταία του ευκαιρία να εξηλωθεί. Εντάξει, γιατί και να περάσει έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Γιατί για την Αργεντινή ο στόχος πρέπει να είναι η κατάξυση του τροπέου. Δεν είναι να πεις εγώ Ιράν απλά να περάσουμε τον όμιλο. Αλλά είναι ή τώρα ή ποτέ. Δηλαδή ή κάνεις μεγάλο παιχνίδι και την παίρνεις στις πλάτες σου και την πας τουλάχιστον στους 16 και μετά βλέπουμε. Ακριβώς. Γιατί και στους 16 αν περάσει η Αργεντινή, λογικά με τη Γαλλία θα παίξει. Δηλαδή είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο το έργο της Αργεντινής. Είναι δύσκολο. Αλλά πάλι φοβάμαι και θα πω το φοβάμαι γιατί δεν κρύβω ότι τους αντιπαθώ ανέκαθεν τους. Αντιπαθούσα όπως πολλοίς κόσμος, ότι πάλι θα έχουν μεγάλο βάθος στη διοργάνωση οι Γερμανοί. Ναι, οι Γερμανοί είναι. Ότι θα βρουν τρόπο πάλι. Είναι οι κερατάδες, είναι η σταθερή αξία. Είναι η πιο σταθερή αξία στον ποδόσφαιρο, όντως. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τους αντιπαθώ, αλλά νομίζω ότι αρκετός κόσμος έχει τα ίδια αισθήματα. Εντάξει. Και όχι μόνο Έλληνες, γενικά δεν είναι συμπαθείς. Όχι. Δεν το λέω για θέματα πολιτικής ναι. Όσα υφιστάμεθα τα τελευταία χρόνια με το μνημόνιο κτλ. Όχι, καμία σχέση. Όπως για παράδειγμα το ίδιο έτσι, μοτίβο μη λατινογενές έχουν και οι Εγγλέζοι, αλλά τους Εγγλέζους δεν τους αντιπαθώ ποδοσφαιρικά. Ίσως επειδή όχι, δεν και έχουν εμένα μου αρέσουν, εντάξει. Παρόλο που δεν είμαι αγγλόφιλος, αλλά δηλαδή, θέλω κάποια στιγμή η Αγγλία να ξαναπάρει κάτι επειδή στον ποδοσφαιρό. Δηλαδή το δικαιούται λόγω κουλτούρας, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, είμαι του λατινογενούς ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αν οι Ισπανοί είναι όπως με την Πορτογαλία, θα δούμε ωραία μάτς. Θα δούμε ωραία παιχνίδια. Με την Πορτογαλία ήταν σούπερ. Θύμισαν η Ισπανία όπως πριν από μερικά χρόνια που πήρανε το Euro και ήταν καταπληκτική. Με τον Τόρες τότε που πέρασε και τον τερματοφύλακα στο τελικό με τη Γερμανία. Δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα έχει ενδιαφέρον πραγματικά όλο αυτό που λέγανε όλο το διάστημα, το εμπορικό ξέρεις που χτίσανε όλοι και στοιχηματικά και για να πουλήσουν τηλεοράσεις και για να πουλήσουν πίτσες και μπύρες,
ότι α, να βγάλουμε την τηλεόραση στα μπαλκόνια και να δούμε. Τώρα αρχίζει αυτό πραγματικά. Ναι, ναι. Αλλά το μπαλκόνι δεν παίζει γιατί με τον καιρό να είναι έτσι μέχρι την όχι, Πέμπτη. Και άλλο θα είναι χειρότερα από ό,τι βλέπω. Ναι, 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 θα έχει πράγμα. Θα έχει πράγμα. Κατά μεσήμερο και βροχή ναι. όλη τη μέρα. Αυτό είναι πρωτοφανές βέβαια. Άσε, άσε. Σεισμός έγινε, τριπλό σεισμός το πρωί. Βρέχει, ναι, ναι, ο μήνα. Ναι, 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 τα πράγματα ναι, ναι. είναι. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μου λες, για να κλείσουμε το Μουντιάλ, γιατί θέλω να σε πάω και στο κομμάτι του Ηράκλη. Γιατί λέγανε νωρίτερα, παιδί μου, ότι το ρεπορτάζ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα του Ηράκλη, γιατί είσαι και ο κεντρικός διαχειριστής του. Το παρακολουθείς και είσαι και ο κεντρικός διαχειριστής του Blue Arena. Ακριβώς. Δεν μου λες, για κατάκτηση, ποιο βλέπεις έτσι μια πρόβλεψη, μια αίσθηση να το πούμε έτσι. Δυστυχώς πάλι τη Γερμανία. Ναι, βλέπεις τη Γερμανία το παίρνει. Δυστυχώς πάει. Εγώ τη Γερμανία δεν την πιστεύω καθόλου για κατάκτηση. Λες, ναι, όχι, μακάρι, δεν είναι. Μακάρι. Δηλαδή πιστεύω ότι ούτε στα ημιτελικά δεν φτάσει. Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. μπράβο, μπράβο. Δυστυχώς φοβάμαι τους Γερμανούς. Δηλαδή αυτό το απίστευτο γκολ του Κρόος ήταν καταπληκτικό. Εντάξει, ήταν δηλαδή, γκολάρα. Τους έδωσε ζωή. Ναι, ναι, ναι. Και το αστείο είναι ότι το, ότι το ήθελε. Το δεν ήθελε, ήταν βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Μα αποδεικνύει πόσο μεγάλος παίκτης είναι που και το, τι πίστη έχει στον εαυτό του. Δηλαδή στις ναι. καθυστερήσεις τέτοιου αγώνα με την ομάδα σου να μένει ουσιαστικά εκτός Μουντιάλ, οι 9-10 ποδοσφαιριστές θα κάνανε γέμισμα στη μικρή περιοχή. Ναι, εκεί να ναι, γεμίσουν, ναι, να βρεθεί κανένα πόδι, κανένα κεφάλι, κανένα μπούτι να μπει μπάλα μέσα. Ακριβώς. Και αυτοί κάνανε τέτοιο, δουλεμένη κομπίνα. Εκπληκτικό και απέναντι σε έναν Ούλσεν, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι. Ναι, ήταν καλός, όντως. Και το τόνισα, πώς λέγεται το όνομά του, για να σταματήσει το Τζου Γκάρντεν και με το όνομα του Ούλσεν. Ναι, γιατί. Και εγώ δεν τα ήξερα, απλώς έχω ανθρώπους δικούς μου που είναι στη ναι, Σουηδία, ναι, ναι, ναι. είναι Σουηδόφωνοι να το πω έτσι, και μου λένε ότι δεν υπάρχει παίκτης Όλσεν στα ναι, ναι, σουηδικά, ναι, ναι, ναι. το «ο» προφέρεται «ου». Ου ναι, ναι. Όπως μου εξήγησαν ότι αυτή η ομάδα λέει που σας είχε με τη λέτε «Τζου Γκάρντεν» είναι «Γιόρ Γκάρντεν». Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτά τα λέω έτσι για σένα γιατί είναι πράγματα της καθημερινότητάς σου. Ακριβώς. Στη Στοκχόλμη. Είναι ζωολογικός κήπος, έτσι. Άμπραβο, άμπραβο. Ναι. Σημαίνει ζωολογικός κήπος, έτσι ναι. αυτά είναι. Έτσι πραγματάκια είναι η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Κι όμως, και αυτές έχουν την... Ναι, ναι, ναι. Ο Ούλσεν ήταν εξαιρετικός, δεν είχε καμιά σχέση με, το, με τον Ούλσεν που έφαγε εκείνο τον κόλ με τον Μπαρτολίνη στο Καφτατζόγλιο, έτσι. Καμία σχέση, καμία σχέση. Έχει εκτός αλλάξει. Αν πρόκειται για διαφορετικούς τερματοφύλακες και όχι. κάνω λάθος ο εγώ. Ίδιος είναι, ο ίδιος είναι, ο ίδιος. Α, ο Ρόμπιν. Ο ίδιος είναι. Τώρα νομίζω ότι παίζει στη Μάλμε FF, Νομίζω γύρισε από το δανεισμό που ήταν και παίζει στη Μάλμε FF. Α, μπράβο. Σωστά, ναι. Με πιάνεις λίγο αδιάβολο. Γνωστοί τώρα, μου ναι. στο Μάλμε κατοικούν και είναι και φανατικοί οπαδοί της Μάλμε FF. Η ιστορική Μάλμε, έτσι. Που έχει πάρει και ναι, ναι. ευρωπαϊκό τίτλο έχει πάρει παλιά. UEFA και πελούγα τι είχε πάρει. Βεβαίως, ναι. Και προσφάτως πήρε και το πρωτάθλημα. Δηλαδή την περασμένη ναι. περίοδο, ναι. όχι τώρα αυτή που τελειώνει. Ακριβώς. Πήρε το πρωτάθλημα. Και λέω τελειώνει γιατί μου φαίνεται ότι αυτοί παίζουν τώρα και αυτοί μέσα τώρα στο παίζουν. Ναι, 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 είναι διαφορετικά στη Σκανδιναβία, τα κόζια είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ναι, βάζουμε ναι. μια ανωτελεία στο κεφάλαιο Μουντιάλ. Πάμε στα του Ηράκλη. Τι λέει τουλάχιστον το σημερινό ρεπορτάζ? Το σημερινό ρεπορτάζ λέει ότι είχαν μία σύσκεψη στην Μίκρα για όλα τα θέματα. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, λέγεται ότι συζήτησαν ακόμη και για τον ηματισμό της ομάδας, για τον αθλητικό ναι. ηματισμό που θα επιλέξουν, βέβαια. Το πρωτεύον ζήτημα, πέρα από τις ανανεώσεις, συνεργασίες ή τα πρώτα σενάρια για μεταγραφές, το πρωτεύον ζήτημα για αυτούς είναι το να εξασφαλίσουν έναν τρόπο χρηματοδότησης. Φαίνεται, Θανάση, ότι αυτή η σκέψη για πολυδιασπορά των μετοχών, δηλαδή εντάξει θα διασπαρούν ούτως ή άλλως συμμετοχές, ευχής έργων είναι, δεν θα αποδώσει αυτό που περίμεναν. Δηλαδή λίγα από πολλούς. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα αποδώσει λίγα από λίγους. Δεν γίνεται να φτάσει δηλαδή μέχρι τα όρια, μέχρι τις παρυφές της εταιρείας λαϊκής βάσης, γιατί κάτι τέτοιο φιλοδοξούσαν. Οπότε ελείψει ιδιοκτήτη, μεγαλοεπενδυτή, μεγαλομετόχο όπως θέλουμε να το πούμε, θα πρέπει να αναζητήσουν πολυμετοχικότητα μεν, αλλά με κολόνες. Δηλαδή να βγει ένας, δύο, τρεις μπροστά οι οποίοι θα πάρουν μεγαλύτερο μέρος από το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και αναλόγως θα βάλουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή για να το πω με απλά ελληνικά, γιατί μου έλεγε το απόγευμα ο Γιώργος, να λέει ο κύριος Χατζόγλου είπε σε εμάς που την άκουσα τη συνέντευξη ότι βρέθηκαν μερικοί που ένας έδωσε 50 χιλιάρικα, άλλος έδωσε 30 χιλιάρικα. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βέβαια είναι πολύ ωραίο ενώ όλοι θα δώσουν από 300, από 400 ευρώ, από 1000, από 2000, κάποιος να δώσει 50, μια άλλη ομάδα ανθρώπων να δώσει 30.
ψάχνουν να βρούνε αυτόν που θα είναι μικροεπενδυτής, δηλαδή που θα δώσει από μόνος του 150, 200, 300 χιλιάρικα ή ένας άλλος που θα δώσει άλλα 100 από μόνος του 150. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Ιδάλλως, όπως πολύ σωστά λένε στον Ηρακλή, αν δεν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, πάμε με αυτή τη διασπορά των μετοχών και κινούμαστε σε ήπιους κυματισμούς θαλάσσης, σε χαμηλούς τόνους. Ναι. Και όπου βγει. Δηλαδή αναλόγως θα επενδύσουν και με τα γραφικά. Δεν μου λες... κάνουν δηλαδή χαμηλές κινήσεις. Με ρόβα και τα λοιπά έγινε συνάντηση νέα ή όχι? Αύριο λένε ότι θα γίνει. Εκτός από το αύριο ότι θα γίνει και ότι πάει για θετικό, διότι το παιδί δεν σκέφτεται να πάει σε άλλη ομάδα, απλώς ευνηδιάστηκε, γιατί κοίταξε να δεις Θανάση, σκέψου ότι εσύ έπαιζες έναν Ηρακλή στη Γάμα Εθνική και στη Γάμα Εθνική ξέρεις τι έχεις, το σπίτι σου και ένα χαρτζιλίκι τα λεγόμενα διπορικά, 5-6 κατοστάρικα, άντε ο πιο βετεράνος από αυτούς, να το πω έτσι, να έπαιρνε 8 κατοστάρικα. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Ναι, ένα μηνιάτικο, ναι. Ναι, χωρίς ασφάλεια, ναι. Και όταν κάνεις αυτή τη χρονιά και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μέχρι τα 24 του και, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι ο Ρόβας είναι πιτσιρικάς, όχι, ο Ρόβας τον Σεπτέμβριο κλείνει τα 24 και μπαίνει στα 25. Δεν είχε παίξει επαγγελματική κατηγορία. Ήταν όλο στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Αυτό να ξέρεις μου κάνει τεράστια εντύπωση. Έτσι. Δηλαδή, εγώ φέτος που τον είδα και μ' άρεσε πολύ σαν παίκτης και κινήσεις του, λένε μόνο ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε. Απορώ πως δεν κατάφερε να παίξει νωρίτερα έστω στη Β' Εθνική. Και γι' αυτό και εγώ και πολλοίς κόσμος που έχει δει τέτοιες περιπτώσεις είναι λίγο επιφυλακτικός. Ναι, βέβαια, λογικό. Να το δει στην επαγγελματική κατηγορία τι μπορεί να κάνει, ναι, έτσι, κατάλαβες. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει παιδιά από τις πολύ χαμηλές κατηγορίες να διαπρέπουν και μόλις πηγαίνουν σε επαγγελματική κατηγορία να τους φαίνεται άβυσος η ποιοτική διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, όταν από αυτό πετυχαίνει στα 31 γκολ, πάει η ομάδα στην Football League, συστήνεται ΠΑΕ και όλα τα επιδέλυπα, οπότε το μυαλό σου αρχίζει να πετάει και να λέει ότι κοίταξε, από τα 500-600 ευρώ που έπαιρνα θα παίρνω 5.000 το μήνα. Παράδειγμα τώρα λέω, έτσι. Παράδειγμα, ναι. Ναι, και όταν ξαφνικά άκουσε ότι θα σου τετραπλασιάσουμε το μισθό, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα σου δίνουμε, στο τέλος του είπανε, τετραπλασιάσουμε, θα σου δίνουμε, ξέρω εγώ, 2.000 το μήνα. Ναι. Σου λέει, κάτσε, 20.000, κάτι. Εκεί κάπου χάλασε το πράγμα, όχι ότι τελικά ήθελε να φύγει το παιδί. Ναι. Γιατί και εγώ φοβήθηκα ότι θέλει να κεφαλαιοποιήσει, να εξαργυρώσει την επιτυχία του στον Ηρακλή, πηγαίνοντας σε άλλη ομάδα που έχει άνεση, αλλά τελικά δεν ισχύει αυτό. Απλώς ευνηδιάστηκε από το πόσο όχι τόσο μεγάλο, να το πω με σχήμα λιτότητας, όχι τόσο μεγάλη είναι η αύξηση όσο την περίμενε που του πρότεινε ο Ηρακλής. Φαίνεται ότι είναι καλό το έδαφος και θα τα βρουν και θα είναι πάρα πολύ καλή κίνηση για τον Ηρακλή, ιδίως Θανάση, από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό που μου συζήτησες πριν από λίγο, ότι δεν βρίσκουν λεφτά για να κάνουν επενδύσεις. Ναι. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχεις την άνεση να πάρεις κάποιον πιο έμπειρο center for, για τη Football League, είναι επένδυση το να σου μείνει τουλάχιστον. Ο παρτενέρ του Βασίλης Παπαδόπουλος θα μείνει? Και αυτός λένε ότι είναι θετικός. Και αυτός λίγο το σκέφτεται, γιατί περίμενε κάτι παραπάνω. Ενώ αντιθέτως βλέπεις παιδιά με μεγαλύτερες εμπειρίες από τις επαγγελματικές κατηγορίες, έχουν μεγαλύτερη συνέστηση του τι ακριβώς, εντός εισαγωγικών όπως λέμε έτσι στην μια έκφραση του σειρμού θα χρησιμοποιήσω, παίζεται. Ναι. Όπως ο Γιαννίτσης, ο Αμπάρης, αυτοί συμφώνησαν αμέσως. Καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Για τα παιδιά τα άλλα είναι λίγο άγνωστα τα δεδομένα της. Πάντως θα χρειαστούν και καλές προσθήκες, έτσι, δηλαδή, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο στη... Ο προπονητής είπε ότι πρέπει να κρατήσουμε 13-14 παιδιά, αν γίνεται, από αυτά του περσινού κορμού, και να φέρουμε 7-8 πρωτοκλασσάτους, ενδεκαδάτους επαγγελματιών κατηγοριών έμπειρους για την ενδεκάδα, κατευθείαν για το βασικό σχήμα, ώστε αυτομάτως 7-8 βασικοί της περασμένης περίοδου να μου γίνουν stand-by. Οπότε έτσι ανεβαίνει η ποιότητα. Ναι. Όταν οι περσινοί σου βασικοί γίνονται αναπληρωματικοί, γίνονται χρυσές εφεδρίες, είναι επόμενο να ανεβαίνει και η ποιότητα. Αλλά όλα αυτά, Θανάση μου, αν βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης. Δεν μου λες, ο Ρεβιθόπουλος έφυγε?
Ρεβιθόπουλος, Κυριακίδης και Παναγιωτούδης είναι σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Α, με τη δόξα δράμας, ναι. Ναι, είναι παίκτες που τους θέλει οπωσδήποτε ο προπονητής, αλλά δυστυχώς δεν είναι στο χέρι του Ηρακλή και λογικά δεν πρόκειται να μείνουνε. Γιατί για να μείνουνε θα πρέπει να τους αφήσει ελεύθερους η Δράμα. Δανεισμός από τη Δράμα, εφόσον οι δύο ομάδες αγωνίζονται πλέον στην ίδια κατηγορία, δεν χωράει. Καταλαβαίνεις. Πέρσι τους έδωσε δανεικούς η Δράμα. Ήταν άλλη κατηγορία. Αλλά υπήρχε διαφορά κατηγορίας. Ναι. Και δεν είμαστε όπως ήμασταν μέχρι πέρσι που πήρε δανεικούς ο Ηρακλής από τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό να είναι στις πρώτες θέσεις και τον Ηρακλή να αγωνίζεται να μην πέσει. Φέτος και οι δύο ομάδες υποτίθεται ότι πάνε για πρωταθλητισμό, και η Δράμα και ο Ηρακλής. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Οπότε νομίζω ότι ή θα πει η Δράμα ότι άμα θέλετε για δανεικούς να σας τους αφήσω που ο Ηρακλής δεν θα δεχθεί, ή θα πει η Δράμα ότι τους κρατάω. Να τους αφήσει ελεύθερους δεν νομίζω. Είναι πάντως σημαντικά και να έτσι, και των τριών είναι πολύ, γιατί ήταν παίκτες. Ο βασικός δεξιός μπακ, ο βασικός αριστερός μπακ και βασικός ο κεντρικός χαφ μαζί με τον Κασναφέρη και τον Τάι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ο Τάι τι θα μείνει αυτός ο... Πολύ έτοιμη συμμετοχή. Στο θέμα του Τάι, ο Τάι τα τελευταία χρόνια έχει αναγάγει την εξέλιξη της καριέρας του σε μία παράμετρο η οποία εξαρτάται κατά πολύ από τα προσωπικά του θέματα. Τι θέλω να πω για να εξηγηθώ. Είχε ένα πριν έρθει στον Ηρακλή, είχε έρθει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο στην Κοντόρεγια, μία ομάδα του Λευκορωσικού Πρωταθλήματος. Ναι, πριν από λίγο έπαιζε. Πριν από λίγο έπαιζε, έχασε 5-2 από την Dynamo Brest. Α, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Λέω πριν από λίγο έπαιζε η Κοντόρεγια και έχασε 5. Δεν το ήξερα. Έλεγα το σκόρ, έχασε 5-2. Άγνωστη, επειδή δεν παίζω στοίχημα, τη θεωρώ. Ναι, και εγώ δεν την ξέρω, μην νομίζεις. Απλά έπαιζε με την Dynamo Brest πριν από λίγο. Ναι, και περίμενε πώς και πώς να έρθει ο Νοέμβριος να τελειώσει το συμβόλαιό του αυτό το παχυλόγιο για να έρθει στον Ηρακλή με αυτά τα λεφτά που σου είπα. Δηλαδή με τα 7-8 κατοστάρικα και το σπίτι. Μόνο και μόνο επειδή εδώ πέρα ικανοποιείται, επειδή εδώ πέρα μπόρεσε και έφερε τη γυναίκα του και την οικογένειά του γενικά. Και τώρα λίγο προβληματίστηκε, δεν είπα αμέσως το Μάιο που τελείωσε το πρωτάθλημα, γιατί προβληματίζεται πάλι με προσωπικά θέματα και πλέον εξέταζε, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, όχι την περίπτωση να βρει μια ομάδα πιο βολική από τον Ηρακλή, αλλά εξέταζε μέχρι και την περίπτωση στα 31 του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ώστε να απαλλαχθεί από αυτό το άγχος και να αφαιρεωθεί στα προσωπικά του θέματα, τα οποία δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι. Αλλά επειδή ο Ηρακλής τον εξυπηρετεί ως προς όλα τα άλλα, δηλαδή σχολείο για τα παιδιά του, η οικογένειά του μπορεί να είναι εδώ, δεν είναι απομονωμένος, έχει κοινωνική ζωή κτλ. Ελπίζεται ότι θα κάνει ακόμη ένα χρόνο την ανανέωση και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Μάλιστα. Δεν το συζητάμε. Από το ποδόσφαιρο έχουμε κάτι άλλο πριν σε πάω στο μπάσκετ? Όχι. Κάτι άλλο ποδοσφαιρικό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε αύριο το ραντεβού με τον Ρόβα, έτσι. Είναι σημαντικό ραντεβού. Γιατί... Αύριο είναι το ραντεβού με τον Ρόβα και ίσως και αύριο απαντήσει και ο Βασίλης Παπαδόπουλος που έλεγες. Να απαντήσει και αυτός θετικά, να τελειώσει το ζήτημα. Λοιπόν, στον μπάσκετ, από ό,τι σε διαβάζω εδώ πέρα, έφυγε ο Γκαγκαλούδης, πήγε στο Εγάλεο. Πήγε ο Γκαγκαλούδης στο Εγάλεο και αυτό για μένα, Θανάση, είναι σημειολογικό. Δηλαδή αποδεικνύει το Εγάλεο είναι στη Γάμα Εθνική. Τετάρτη τη τάξη κατηγορία του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, καταδεικνύει πόσο λάθος χτισμένη ήταν αυτή η ομάδα από το περσινό καλοκαίρι που στηρίχθηκε σε ένα σαθρό οικοδόμημα. Ο Γκαγκαλούδης είναι ένας εξαιρετικός παίκτης τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς τον κρατήσαμε μέχρι να στραγγίσει. Και φέτος ήταν στραγγισμένος ο Γκαγκαλούδης. Αλλά λογικό είναι και 40 χρονών, εντάξει. Ναι. Απόδειξη ότι βρήκε καταφύγιο σε μια ομάδα δύο κατηγορίες πιο κάτω. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τον κύριο Δρακόπουλο να πραγματικά να αναλάβει δράση, να έρθει εδώ. Ο Γιώργος μου είπε το απόγευμα ότι το ρεπορτάζ λέει ότι μέσα στην εβδομάδα θα είναι εδώ ο Δρακόπουλος. Να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Ο Χατζηκυριακίδης μολονότι πήρε το χρήσμα πολύ γρήγορα, την επομένη του αποκλεισμού από την Πάτρα βιάστηκε ο πρόεδρος να πει ότι θα συνεχίσει με τον Χατζηκυριακίδη, αλλά έκτοτε δεν τον έχει ενοχλήσει ούτε μία φορά τηλεφωνικά. Δεν ξέρω τι έγινε το τελευταίο διήμερο, αλλά επί ένα μήνα δεν τον είχε ενοχλήσει καθόλου. Από την Αθήνα ακούγεται ότι υποψήφοι είναι ο Νίκος Οικονόμου και ο Βαγγέλης Γιάγκος.
Και τώρα να δούμε τι θα μας πει ο πρόεδρος, τι αποφάσεις θα πάρει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακοινωθούν και να προχωρήσει το ζήτημα. Από Αθήνα ακούστηκε το όνομα του οικονόμου, ε? Νίκος Οικονόμου και Βαγγέλης Γιάγκος είναι οι υποψήφοι που ακούγονται από Αθήνα για τον πάγκο. Ο Βαγγέλης Γιάγκος είναι αυτός που είχε τον Πανιόνιο μέχρι πριν τα τελευταία παιχνίδια που ήρθε ο Αλεξανδρής και τα πήγε θαυμάσια. Έχασε και τα τρία παιχνίδια τα τελευταία, αλλά λόγω αυτού του φανταστικού του Μεγία Μελέ που έγινε με τον Κόρυβο, παρέμεινε ο Πανιόνιος. Μάλιστα. Εκεί κινήσεις σε επίπεδο ρόστερ, τι ακούγεται? Παραδείγματος χάρη να σου πω, γιατί δεν και εκεί πέρα είναι ασαφή τα πράγματα. Σκεπάζει ο Μίχλη τα πάντα. Γιατί και εκεί είχε πει ο κ. Τρακόπουλος με το που τελείωσε τη χρονιά ότι παραμένω και μάλιστα παραμένω με στόχο να, του χρόνου οπωσδήποτε να ανέβει, ας πούμε, η ομάδα. Βεβαίως. Όσον αφορά στους παραμένοντες, ένας από αυτούς που θεωρείται ότι θα παραμείνουν είναι ο Παπαδιονυσίου, επειδή είναι ένας χρήσιμος έκτος παίκτης. Προχθές λέγανε τα αθηναϊκά μπασκετικά sites ότι είναι μια ανάσα από το Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος αγωνίζεται από φέτος, από φέτος θα αγωνίζεται στην Α2. Τώρα τι να σου πω, γι' αυτό σου λέω ότι είναι και εκεί ασαφή τα πράγματα. Λέγανε ότι σίγουρα 100% θα παραμείνουν ο Καλαϊτζίδης και ο Τσούκας, ο μικρός που έχουν συμβόλαια, και ο Παπαδιονυσίου. Σίγουροι είναι που θα μένουν. Τώρα θα φανεί. Πάλι μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά. Μες. Όλα τα άλλα είναι οικοτολογίες. Και όσον αφορά το βόλεϊ. Στο βόλεϊ θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα οικονομικά οι άνθρωποι, γι' αυτό δεν ανακοινώνουν τίποτα. Όλοι λένε ότι υπάρχουν προσυμφωνίες με τους παίχτες του κορμού, δηλαδή Προύσα, Λία, Αρμενάκη και τέτοια, αλλά για να μην τους ανακοινώνουν οι άνθρωποι, προφανέστατα έχουν στο μυαλό τους διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να τα λύσουν πρώτα και μετά να προχωρήσουν. Που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, έτσι, ναι. Με τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν, να πάρθει αδειοδότηση, να πληρώσουν τα, να κλείσουν τη χρονιά. Έλεγε ο Μάκης Καλαϊτζίδης ότι ήδη για να κλείσει η χρονιά χρειάζονταν 48 χιλιάρικα. Βάλε και τις παλιές ρυθμίσεις οι οποίες τρέχουν και αφορούν στη στην αδειοδότηση. Θα είναι αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο Θανάση, θα είναι μια χρονιά συναυλιών και η φετινή. Ο κωδικός συναυλία θα μας ακολουθεί, δηλαδή που θα χρειαζόμαστε συνέχεια Μαργαρίτιδες. Τη βοήθεια του κόσμου. Δεν υπάρχει βασικός χρηματοδότης. Ναι. Όταν βλέπεις ότι, γιατί μου είπε ο Γιώργος ότι και ο... Και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο βρήκε χρήματα. Ότι ο ΠΑΟΚ και τώρα από ό,τι μου είπε ο Γιώργος και η ΑΕΚ έχουν το αβαντάζ να παίρνουν από την ΠΑΕ τα νόμιμα και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ τα νόμιμα να μεταφράζονται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και εγώ κάνω ομάδα έτσι. Δεν χρειάζεται κανένας πρόεδρος του τρίματος, κανένας χρηματοδότης, δεν χρειάζεται τίποτα. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει καν ΠΑΕ. Όχι να αποδίδει και τα νόμιμα, και τα νόμιμα να είναι τεράστια ποσά. Και από ερασιτέχνη μεριά καμιά αίσθηση, καμιά είδηση? Ήτανε σήμερα, δεν προέκυψε κάποια ανακοίνωση, αλλά σήμερα ήτανε να κατατεθεί έτοιμα στο Ειρηνοδικείο για νέα διοίκηση. Για μια εξάμηνη, νομίζω, παράταση, μια εξάμηνη, νομίζω. Με τα ίδια πρόσωπα? Με τα ίδια πρόσωπα και ίσως μικρές αλλαγές, αλλά με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί και μετά την θεωρητική έξοδο από το μνημόνιο, γιατί θεωρητική όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι η έξοδος από το μνημόνιο, να μπορέσει να περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών η τροπολογία αυτή που θα σώζει τον Ηρακλή και θα ξεμπλοκάρει τον αφημί του, για να αρχίσει να λειτουργεί όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά να λειτουργεί και επιχειρηματικά το σύλλογος και να πάρει ανάσα, να γίνει η συνολική επανεκκίνηση. Αν δεν, τότε τελείωσε. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα νόημα, δεν πρόκειται να εκλεγεί ποτέ αιρετή διοίκηση και θα τα παρατήσουν και οι προσωρινοί. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μάλιστα. Γενικά είναι στενάχωρο το κλίμα. Δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Μόνο στην ΚΑΕ υπάρχει ρευστό. Υπάρχει ρευστό, εκεί δεν υπάρχει τεχνογνωσία όπως αντιλαμβάνεται. Ναι, ναι. Δηλαδή, πηγαίνει στράφη, πηγαίνει τζάμπα μέχρι στιγμής. Ορίστε. Πηγαίνει λίγο στράφη το ρευστό του Δρακόπουλου. Ακριβώς, ακριβώς. Δες πόσο αντίθετα είναι τα πράγματα μεταξύ βόλεϊ και μπάσκετ του Ηρακλή. Στο βόλεϊ υπάρχουν προφανέστατα άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τη βολεϊκή ομάδα και κοντά στη βολεϊκή ομάδα των μεγάλων επιτυχιών και γνωρίζουν από το αντικείμενο και με λίγα χρήματα κάνουν ομάδα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν τεχνογνωσία.
Ενώ στο μπάσκετ υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξοδεύει, ιδίως την περσινή χρονιά, ξοδέψε πάρα πολλά χρήματα. Είχε σχεδόν το ίδιο μπάτζετ με το Περιστέρι. Δηλαδή αν την προηγούμενη χρονιά τον κατηγορούσαμε εντός εισαγωγικών ότι είχαμε το έκτο μπάτζετ που και πάλι ψηλό ήταν, πέρσι είχε σχεδόν το πρώτο μπάτζετ της κατηγορίας. Κι όμως επένδυσε σε λάθος ανθρώπους, όπως δυστυχώς φάνηκε λάθος επένδυση στην περίπτωση του προπονητή, και έλειψε η τεχνογνωσία. Δομήθηκε όλη η ομάδα λάθος και οδηγηθήκαμε με λάθος τρόπο στην αποτυχία. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν οι βολεϊκοί είχαν τα λεφτά που δίνει ο Δρακόπουλος, αναλογικά βέβαια για το βόλεϊ, όχι τόσα χρήματα, λιγότερα, αλλά καλά χρήματα και για το βόλεϊ, όπως ήταν και καλά χρήματα αυτά που βάζει ο Δρακόπουλος για την Α2 του μπάσκετ, θα έκαναν παπάδες οι βολεϊκοί. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Δεν ωραία. Το συζητάμε. Καλώς Χαρίλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την βράδυ, φίλε μου, τη μεγάλη έτσι, επικοινωνία που είχαμε και μιλή από Μουντιάλ. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, αυτά από τον Χαρίλα Χαρίτον. Ακούσατε το σχολιασμό του και για τα τεκτενόμενα στο Μουντιάλ και για τα όσα συμβαίνουν στον Ηρακλή γενικότερα στον Σύλλογο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, που είναι ναυαρχίδα κάθε κλαμπ για κατά ψέματα. Λοιπόν, να πάμε και σε Νίκο Παπαδόπουλο. Διάλειμμα προφανώς δεν θα κάνουμε. Είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 11. Να πάμε και σε Νίκο Παπαδόπουλο να κάνουμε να μας επαναλάβει επί Τροχάδιν του ρεπορτάζ του Άρη που την είδη μας την έδωσε μόλις βγήκε. Την οριστική συμφωνία του Άρη με τον Νικόλα Ντικινή, τον Γάλλο ικανότατο εξτρέμ και ό,τι άλλο υπάρχει ταυτόχρονα με τον. Παράλληλα, πάρουμε και τον σχολιασμό του για τα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Ρωσίας. Εκεί όπου για όποιον συντονίστηκε τώρα, υπενθυμίζουμε στα βραδινά παιχνίδια. Ιράν, Πορτογαλία 1-1, Ισπανία, Μαρόκο 2-2, με την Ισπανία τερματίζει πρώτη και να παίζει με την Ρωσία στους 16 και την Πορτογαλία να κινδυνεύει άμεσα, είδα τον Χριστό Φαντάρο που λέμε, λοιπόν, να κινδυνεύει με αποκλεισμό και τελικά να τερματίζει δεύτερη πέφτοντας πάνω στην Ουρουγουάη, αλλά έτσι όπως είπε και το πράγμα, μικρό το κακό για τον Φερνάντο Σάντος και τους παίκτες του. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λογικά θα συμφωνεί. Γεια σου Νίκο. Ποδοσφαιρική αδικία. Για το Ιράν, Να σου πω κάτι. Αυτός ο όμιλος, με βάση τα παιχνίδια που είδαμε και τα αποτελέσματα, έπρεπε να έχει μια έκπληξη. Ναι, όντως. Κοίτα, όντως βάση όντως. Ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης θα έπρεπε να είναι το Μαρόκο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Είναι όντως άδικη η διάδα πρόκρισης. Ναι. Αλλά και το Ιράν, δηλαδή με το Μαρόκο. Ναι, όντως, φιλότος. Ναι. Δηλαδή σκέψου τώρα ομάδα του Σάντος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα να έτρωγε ανατροπή στις καθυστερήσεις 2 γκολ, όχι απλά ένα, και από ομάδα βελνικού Ιράν, όχι από Γερμανία ή Βραζιλία. Αλλά εντάξει, αυτός ο άνθρωπος έχουμε πει ότι είχε να κουβαλάει ένα άστρο. Πάντως ήταν πολύ ωραία τα σκηνικά στο, επειδή προσπαθούσα να τα βλέπω παράλληλα λίγο το ένα λίγο το άλλο, στο Ισπανία-Μαρόκο. Με το δεύτερο γκολ της Ισπανίας. Ναι. Με τους Ινίσιους, με τους Μαροκινούς, τους Ισπανούς. Όχι, ήταν το φινάλι των σημερινών αγώνων των βραδινών, ήταν σούπερ. Και στα δύο γήπεδα είχε πολύ θέμα. Το οποίο γκολ βέβαια ήταν κανονικό του Άσπα. Κανονικό ήταν, ήταν στην ίδια γραμμή. Ναι. Εκ πρώτης όψης μπορεί να φάνηκε offside, αλλά με το VAR, συνέβη και το VAR. Εντάξει, κάνει δουλειά. Και το Μαρόκο φίλες που πολύ καλό, εντάξει, δηλαδή και άλλα γκολ θα μπορούσε να βάλει και δοκάρι είχε. Το Μαρόκο και να δείξει τον εαυτό του. Κάτι έλειπε αυτή την ομάδα, δεν ξέρω. Έλειπε ένας παστελωτής. Να έχει μπροστά έναν σκόρερ να τα στέλνει μέσα. Στο μεταξύ ο προπονητής είναι κάποιο ιδιαίτερο όνομα. Εγώ πρώτη φορά τον άκουσα. Κοίταξε, ιδιαίτερο όνομα δεν είναι. Ομορφόπεδο είναι, αυτός πρέπει να έχει πάρει τη Μισή Αφρική. Λοιπόν, τηλέφωνο, έτσι, τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτός είναι Γάλλος προπονητής, ο οποίος σε σύλλογο. Ποτέ δεν έκανε, σε γαλλικό σύλλογο, ποτέ δεν έκανε κάτι άμαν-άμαν. Τώρα πρόσφατα δοκίμασε και στη Σοσό, ας πούμε, δεν τα πήγε καλά. Ναι. Αλλά έχει δουλέψει με μεγάλη επιτυχία σε πολλές αφρικανικές ομάδες. Έχει πάρει κόπα Αφρικά με τη Ζάμπια, με την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει δουλέψει και στην Αγκόλα, τώρα δουλεύει στο Μαρόκο. Είναι δηλαδή, έχει βρει το νόημα της ζωής, φίλε. Δεν έχει την πίεση της καθημερινής προπόνησης. Τον έχουν εκεί σαν βασιλιά, γιατί ξέρεις τώρα οι Γάλλοι στις. Στις μισές χώρες, ειδικά της Βορείου Αφρικής, είναι βασιλιάδες, ρε παιδί μου.
ξέρουν τη γλώσσα, δεν έχουν τίποτα προβλήματα σε ενώσεις τα λοιπά και τους έχουν στην πούδρα. Προπονείς αρέα και πού. Εντάξει. Έχει βρει τον νόημα της ζωής ο Ερβέν Ρενάρ. Τη ζωή του να κάναμε. Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Ο Κούπερ ήταν η απογοήτευση για μια ακόμη φορά. Και ο Κούπερ στο τέλος πάλι. Κρίμα. Δεν θα πανηγυρίσει αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε, έχει κάνει μεγάλη καριέρα για αυτός. Έχει έλλειψη στο κομμάτι των τίτλων, αλλά έχει πανηγυρίσει μεγάλες προκρίσεις, έχει κάνει, δηλαδή τώρα ας πούμε, πήγε τη Μαγιόρκα τελικό κυπελούχων. Θα πήγαινε ποτέ Μαγιόρκα τελικό κυπελούχων. Δεν έχει πάει. Εντάξει, ναι. Έχει πάει με τη Βαλένθια τελικού Champions League. Έχει ξαναπάει Βαλένθια τελικού Champions League, δεν έχει πάει. Αλλά ναι, στο κομμάτι κατάκτησης τροπέου έχει ένα θεματάκι. Νομίζω ότι στήχησε πολύ αυτό με το Σαλάχ. Ναι, όντως. Τον επηρέασε αρκετά την ομάδα του και τα πλάνα του γενικότερα. Και η εκπομπή γενικότερα έφερε πολύ γούρι στον... Ναι. Δεν πας να μιλήσεις στο Αρεούγλου για κανένα χρόνο. Τι να κάνεις, φίλε, έτσι είναι η μπάλα. Εντάξει, είναι άτιμο πράγμα. Η μπάλα είναι άτιμο πράγμα. Και τώρα δηλαδή θα έχουμε, όπως είναι το σημερινό πρόγραμμα, θα είναι έτσι και στις επόμενες μέρες. Δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη θα έχει τέτοιο. Συνέχεια παιχνίδια 2-5, 2 στις 9. Την Παρασκευή ολοκληρωτικό ρεπό. Είναι ευκαιρία να βγει ο κόσμος έξω, σινεμά, να πέσει σεξ και τα λοιπά. Ό,τι λέει, αν είναι να γίνουν παιδιά, είναι στο θέμα του οικογενειακού προγραμματισμού. Ό,τι να γίνει την Παρασκευή θα γίνει. Αλλιώς, άστο. Σάββατο ξεκινάει η επόμενη φάση. Σάββατο ξεκινάνε τα 16. Ναι, ναι, η φάση των 16. Ναι. Λοιπόν, Ισπανία, Ρωσία και Πορτογαλία, Ουρουγουάη. Να σου πω τι έχει, θες να σου πω τι έχει από εδώ και στο εξής. Για πες. Αύριο έχει στις 5 Αυστραλία, Περού και Δανία, Γαλλία. Τα είπαμε νωρίτερα τα δεδομένα. Στις 9 έχει Νιγηρία, Αργεντινή και Ισλανδία, Κροατία. Μεγάλα παιχνίδια. Αύριο βράδυ έχει ψωμί. Αύριο βράδυ έχει ψωμί. Η Αργεντινή για να περάσει τι θέλει. Η Αργεντινή θέλει νίκη και αν κερδίζει και η Ισλανδία την Κροατία, θέλει καλύτερη νίκη από τη Ισλανδία. Δηλαδή με ένα γκολ παραπάνω διαφορά από ότι η Ισλανδία, εάν και εφόσον κερδίζει την Κροατία. Ναι. Η Νιγηρία με χ προκρίνεται. Θα περάσει νομίζω η Αργεντινή έτσι πως είναι. Κοίταξε, για το καλό της διοργάνωσης από την εμπορική του πλευρά, ξέρω εγώ, Μέση και τα λοιπά. Βασικά κυρίως για το Μέση, όλοι οι άλλοι είναι ψιλοχαμάλιδες. Ναι. Αλλά όντως είναι αλλιώς το Μουντιάλ. Μέση παρόντος και Κριστιανό Ρονάλντο παρόντος, αλλιώς χωρίς αυτούς. Με χ της Ισλανδίας. Και νίκη της Αργεντινής περνάει Αργεντινή. Η Αργεντινή, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, γιατί έχουν από ένα βαθμό έχουν. Ναι, ναι. Είναι Κροατία 6, Νιγηρία 3, Αργεντινή, Ισλανδία, μάλλον Ισλανδία, Αργεντινή 1. Ενώ τώρα πια Νιγηρία τώρα, φίλε, παρακαλώ, εντάξει. Κοίταξε, η Νιγηρία έχει μπροστά της ένα πολύ άσχημο στατιστικό, βέβαια όλες οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου έχει νομίζω ή 5 στα 5 ή 6 στα 6 ήττες με ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Να πάνε σπίτια τους. Να φύγετε να πάτε αλλού. Την Τετάρτη έχουμε στις 5 Νότια Κορέα, Γερμανία και Μεξικό, Σουηδία. Και στις 9 έχουμε Σερβία, Βραζιλία. Μεγάλο μάτς και αυτό τελικός. Η Σερβία θέλει μόνο νίκη. Η Βραζιλία και η Μεχή περνάει. Και η Ελβετία, Κωνσταρίκα. Λοιπόν, στις 9 την Τετάρτη. Την Πέμπτη έχουμε στις 5 Ιαπωνία, Πολωνία. Και Σενεγάλη, Κολομβία. Και αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι. Και αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι. Εδώ ξέρεις, αν η Πολωνία κερδίσει την Ιαπωνία, ναι, μπορούν να περάσουν χέρι-χέρι Σενεγαλέζοι Κολομβιανοί, αν φέρουν ισοπαλία με γκολ. Δεν νομίζω κερδίσει η Πολωνία. Και εγώ ρε φίλε, πολύ χάλι, πολύ χάλι. Πολύ χάλι δηλαδή. Πολύ χάλι, όντως. Ο ορισμός του πονόματος. Τίποτα, φίλε, τραγική. Και το βράδυ της Πέμπτης έχει Παναμά στην Ισία. Αυτό λογικά θα είναι το μάτς με τη λιγότερη τηλεθέαση από την μέρα που ξεκίνησε η διοργάνωση. Και Αγγλία-Βέλγιο. Μεγάλο μάτς που λογικά θα είναι και over, έτσι. Άγχος δεν υπάρχει, απλά η πρωτιά παίζεται. Λουκάκου και δεν συμμαζεύεται, Χάρι Κέιν και δεν συμμαζεύεται. Οι δύο πρώτες κόρες της οργάνωσης. Εντάξει, και πληρώνει καλά το over, φίλε. 2-10-2-15 πληρώνει. Εκεί κινείται. Θέλω να δω την Αγγλία, φίλε, με ένα σοβαρό αντίπαλο. Στο Βέλγιο, όπως και το Βέλγιο θέλω να δω. Μπράβο, ναι, όντως. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα με τον Παναμά είναι κριτήριο το παιχνίδι. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Είχε πράγματα στο παιχνίδι. Δεν είναι. Εδώ Παναμάς, ρε φίλε, στην κρατική τηλεόραση για να καταλάβεις τώρα τι εστί Παναμάς. Κλαίγανε, το είδαμε. Το είδες, έτσι. Κλαίγανε στην κρατική τηλεόραση του Παναμά στην ανάκουση του εθνικού ύμνου. Και στον γκολ που πέτυχαν πανηγύρισαν σαν τρελή. Ναι, βάλα αυτό πήγα να σου πω. Αλλά αυτές είναι ωραίες ιστορίες.
Αυτή είναι η μαγεία των Μουντιάλ, ρε φίλε. Αυτή είναι, εντάξει. Καλές και οι Βραζιλίες, οι Γερμανίες και οι Γαλλίες και οι Ιταλίες. Αλλά και δίνει το κάτι της, δίνει και η Κωνσταρίκα, ο Παναμάς, οι Τινησίες, τα Μαρόκα, χρειάζονται και αυτά. Μετά παραπονιόμαστε εμείς. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή, μάλιστα. Και μετά πάνω κάτω θα είναι κάθε μέρα, δηλαδή τα επόμενα. Μετά Σάββατο, έχει κυρία, τέτοιο. Τέτοιο. Μετά έχει την, είπαμε την Παρασκευή, έχει ρεπό. Ναι. Και τα νοκάουτ ξεκινάνε. Ναι, μετά πάνε σε 31 από δύο μάτς την ημέρα. Σε διαφορετικές ώρες. 5-9, 5-9, 5-9. 30, 1, 2 και 3 είναι σε ρι. 4-5 διήμερο ρεπό Ιουλίου. Ναι. Μετά 6-7 η προημιτελική. 8-9 πάλι διήμερο ρεπό. 10-11 η ημιτελική. Και μετά πηγαίνουμε 12-13 πάλι ρεπό και Σάββατο 14 Ιουλίου ο μικρός τελικός στην Αγία Πετρούπολη, Κυριακή 15 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο Λουζνίκη, στη Μόσχα, ο τελικός. Στο Λουζνίκη. Ναι. Εμείς θα είμαστε στο τέτοιο, στα 3-5 πηγάδια στο τελικό. Δεν μου λες άλλο ερώτημα. Εσύ πριν φύγεις είτε για διακοπές είτε για τέτοιο. Θα σε ξαναδώ καθόλου, έστω ένα για να σου πω ρε παιδί μου, όχι να κάνουμε μαζί εκπομπή. Έστω για, για ένα για. Ένα πει ένα καφέ ρε, αδερφέ. Γιατί να μου πεις για. Γιατί θα πας διακοπές, θα φύγω και μέσα διακοπές. Μάλιστα. Δεν πάμε διακοπές. Θα φύγεις κατευθείαν με το τέλος του Μουντιάλ. Εγώ τελειώνω το Μουντιάλ με το που σφυρίζει ο ρέφερι, ναι. Βαλίτσα και τον Μπουλίδης. Την τελευταία Παρασκευή πριν φύγω, 13. Θα είμαι σίγουρα εκεί. Την τελευταία Παρασκευή πριν φύγεις. Πώς μη τόπες που λέγει ο Χατζηχρήστος. Περίμενε, 9, 8, 7, 6, 6, 7, ναι, 6 Ιουλίου θα είμαι εκεί. 6 Ιουλίου. Σίγουρα. Παρασκευή 6 Ιουλίου θα σε δω πάλι. Ναι, γιατί αυτή τη βδομάδα διεύω. Άρα θα σε δω την ημέρα που θα έχουμε παιχνίδι στο Καζάν από ό,τι βλέπω τώρα. Που θα έχουμε προημιτελικό στις 9 το βράδυ στο Καζάν. Θα το δούμε παρέα. Εντάξει. Α πάρουμε ένα παραγγείλιο και για τελευταία φορά πριν πάμε. Ωραία, έτσι, ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Άρα μέχρι τότε θα τα λέμε τηλεφωνικώς. Όχι, μπορεί να ξανάρθω την άλλη εβδομάδα πέρα της. Ναι, ρε φίλε, όποτε βολεύεσαι. Εντάξει, εδώ είμαστε εμείς. Όποτε δεν παίρνω. Ανοιχτά είμαστε. Μέχρι αργά το κρατάμε το μαγαζί ανοιχτό. Όποτε σφέρει ο δρόμος, ανέβα πάνω, απίσω ένα αγιά, κάνεις κανένα τσιγάρο. Εντάξει, φίλε. Ποια εκπομπή τώρα και να είχαμε να λέγα αυτό. Εντάξει, είπαμε το χόμπι μας κάνουμε. Αυτό. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Χομπίστες είμαστε. Χόμπι. Πάμε σε συντομία στα του Άρη. Για πάμε στον Άρη για να κλείσουμε κιόλας. Είπες για την κοινή νωρίτερα. Καλή κίνηση. Καλή κίνηση, ναι, για όσα τα ακούσανε και πιο πριν. Ο Άρης έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Νικολάς Δικινή για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε επαφή που υπήρξε νωρίς το βράδυ ανάμεσα στο Θόδωρο Καρυπίδη και στην πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αύριο παίχτης στην Θεσσαλονίκη εκτός Αυρώπτου για να πέσουν υπογραφές και ο Άρης να ανακοινώσει επιτέλους, θα πω εγώ, την πρώτη του μεταγραφή. Έτσι. Είμαστε 6 μέρες, 7 βασικά μέρες, αύριο θα είμαστε 6 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Και ο Άρης εκτός απρόπτου, αύριο θα ανακοινώσει και την πρώτη του μεταγραφή. Πρέπει να τρέξει γενικότερα ο μηχανισμός της ομάδας μέχρι την Κυριακή για να κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι μεταγραφές και για να μπει επιτέλους ένα τέλος στο κομμάτι του «μην εσύ, φύγε εσύ». Γιατί ούτε αυτό ακόμα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά. Υπάρχουν παίχτες που λίγο τα συμβόλαιά τους και αναμένουν νεότερη ενημέρωση από την διοίκηση. Υπάρχουν παίχτες των οποίων οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και για την νέα χρονιά. Αλλά και με αυτούς τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο για την ώρα. Μπορεί δηλαδή να πάρθει απόφαση ότι δεν θα είναι στο ρόστερ της νέας σεζόν και να κληθούν σε διαπραγματεύσεις για να σπάσουν τα συμβόλαιά τους. Μέχρι την Κυριακή ο Άρης πρέπει να τρέξει, αν όχι όλα, δεν προλαβαίνει νομίζω να τα κάνει όλα, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των διαδικασιών. Θα μας πάρει και την επόμενη εβδομάδα έτσι πως πάνε τα πράγματα. Είχαμε σήμερα μια παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη στην Αθήνα. Ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος η ενημέρωση που υπάρχει αναφέρεται, θα είναι και την Τετάρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Super League, που το παρόν θα δώσει και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, σχετικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης. Και έχει και αυτό έτσι ένα βαθμό το δικό του ενδιαφέρον. Εντάξει, για τον Καρυπίδη, αυτό το οποίο τον καίει αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι των τηλεοπτικών, στο οποίο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την ώρα. Και αυτό το οποίο τονίστηκε και σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας είναι ότι αν δεν βρεθεί κάποια λύση όπως την θέλουν οι άστεγοι, να το βάλω εισαγωγικά, τη Super League, δηλαδή Άρης, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, Πανετολικός κλπ,
είναι δεδεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και, να, και το μπλοκάρισμα του, της έντρας. Να μπουν εμπόδιο και να μην διεξαχθεί το πρωτάθλημα. Μέχρι να βρεθεί μια λύση για αυτές τις ομάδες. Εντάξει. Ο Άρης για την ώρα παραμένει σε αυτό το γκρουπ. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί συνέχεια και αν θα πάρει απόσταση και θα πάει μόνος του να καταφέρει κάτι, εφόσον δεν καταφέρουν όλοι μαζί σαν σύνολο αυτές οι ομάδες. Αλλά το μήνυμα που ψάχνει ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή για το τηλεοπτικό είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ το θεωρώ normal. Όταν ο Όφη έχει πάρει σχεδόν 1 εκατομμύριο και ο Πανιώνιος κάπου τόσο, ο Άρης σίγουρα θα πρέπει να ζητήσει 1 εκατομμύριο παραπάνω. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα τα βρει και αν θα καταφέρει. Ναι, αλλά ότι δικαιούται να τα διεκδικήσει και εγώ συμφωνώ, ναι. Είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Δικαιούται να τα διεκδικήσει γιατί ό,τι και να είναι μπορεί να έλειπε 4 χρόνια, αλλά έχει ένα brand name σε κάθε περίπτωση. Και το τηλεοπτικό θα είναι και πολύ μεγάλος ρυθμιστής για το πώς θα κινηθεί ο Άρης σε θέματα μεταγραφών και budget γενικότερα. Και νομίζω ότι ίσως και αυτό σε έναν βαθμό, δεν θα πω μικρό ή μεγάλο, παίζει το ρόλο του μέχρι στιγμής στις κινήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται ακόμα. Αλλά από τον Άρη αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι μέχρι την Δευτέρα θα γίνουν τα περισσότερα από αυτά που πρέπει. Ώστε στην πρώτη της ομάδας να μην πάμε εγώ και εσύ, έτσι, να υπάρχει υλικό κανονικά. Υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει μια σιγουριά, περιμένουμε όμως να το δούμε και στην πράξη αυτό μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Για την ώρα περιμένουμε αύριο τον Τικινή να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει. Ωραία. Και με την Τικινή να κλείσουμε, γιατί θέλουμε και εδώ με Καβαδία να διακτηνιστούμε κιόλας, εσείς να προλάβει και ο Μπιλ το Μπεθ. Το Πουλμαντό. Το Πουλμαντό. Οκ, Νικόλαε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για την Τικινή και τα λοιπά. Ρεκόρ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λέει 20 πέναλτι. Τα 10 με VAR, το VAR το οποίο Άμραμπατ με το που τελείωσε το παιχνίδι, ο δεξιός back half του Μαρόκου, είπε στις κάμερες, έδειξε την οθόνη που κάνουν οι διαιτητές και λέει VAR is bullshit. Λοιπόν, λογικά θα τιμωρηθεί από τη FIFA, αλλά τώρα που αποκλείστηκαν, να. Λοιπόν, κλείνουμε. Ωραία μάτσα είδαμε και σήμερα, είχε suspense, θα τα πούμε και αύριο, και αύριο και αν έχει παιχνιδάρες, να δούμε η Αργεντινή, αν ο κοντός θα καταφέρει να γλιτώσει την ομάδα του και την πατρίδα από το Κάζο, το μεγάλο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Λίμπερο. Ακολουθεί Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Καλό βράδυ σε όλους, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.